σαμε. Γεια σας στη τέχνη, ο Γιώργος ο Σταματόπουλος που φιλοτεχνεί το Ευρώ, ο Πέτρος ο Γεωργαρίου που έχει κάνει τον Βαμβακάρη, ο Γιώργος ο Πυρούνιας και η κυρία Αθηνά είναι η σύζυγός του, η οποία είναι και αυτή η μουσικοσυνθέτης. Και εισηγεία στον κύριο Μπάμπη Κουλούρα που είναι ο άνθρωπος του πολιτισμού της Ήρου. Γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι. Και τις ευχαριστίες μας. Καλώς ήρθατε.
ορίσατε, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο μνημειακό χώρο του ξενοδοχείου Αργίνη, του οποίου κατασκευαστής και ιδρυτής ήταν ο Γρηγόριος Πάικος το 1853 και έτσι λοιπόν συνδέεται και η σημερινή μας εκδήλωση. Προς τιμή των ηρωικών τρέδων και καθώσον υπήρξε και αυτός μέλος της φιλικής εταιρείας και αγωνιστής της Επανάστασης, μαζί με τους Ντρέδες και ο Γρηγόριος Πάικος, από τα δικά του μετερίζια, συνέβαλε στους νικηφόρους αγώνες της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Έτσι λοιπόν, σας ευχόμαστε κι εμείς από τη μεριά μας. Καλή επιτυχία στη σημερινή σας εκδήλωση, η οποία θα συνεχιστεί και στον ιερό χώρο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάμε, πάμε σιγά στο άλλο παρίτσα. 2 ώρες δρόμος είναι. Το my love you. Πιο δυνατά. Όχι, όχι, όχι. Είναι οικογενειακά, έτσι, μια ιδιωτική ενημέρωση. Ο άνθρωπος που ανταποκρίθηκε και είναι ο μεγάλος απών, είναι ο σπουδαίος ζωγράφος, ο Σωτήρης ο Τζομουράδης της Μεσσηνιακής Γης, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του η απόψινή έκθεση Συλλογή των Τρέδων. Ένας σπουδαίος ζωγράφος, ένας σπουδαίος φίλος, ο οποίος παραχώρησε τα έργα του ως φωτογραφικό υλικό για την ελληνική έκδοση
Εκεί αναβίωσε την Ελληνική Επανάσταση με το σπουδαίο έργο του και δημιούργησε για την ελληνική έκδοση τη Μάχη στο Λάπι. Η Μάχη στο Λάπι για εμάς τους συνοχωρήτες αλλά και για την Επανάσταση του 21 είναι η κορονίδα των μαχών της Πελοποννήσου, διότι όχι μόνο σώθηκαν οι ντρέδες και τα σωληνοχώρια, ιτήθηκε για άλλη μια φορά από τους ντρέδες ο Ιμπραήμ και ο Κυπριακός στρατός του. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Και οι οπλαρχηγοί που απεικονίζονται είναι οι Ριπεσέοι. Και είναι και ο γενάρχης της οικογένειάς μου, ο γιος του γενάρχη. Θανάσης Ριπεσιώτης ο πλαρχηγός, ο γιος του Στάθης Ριπεσιώτης ο πλαρχηγός του 21, από τον οποίο γεννήθηκε η επωνυμία Σταθόπουλος. Όπως καταλάβατε, είναι το Ρίπεση, είναι το χωριό του Σταύρου. Και γι' αυτό θα με βρίσκεται Ριπεσιώτης στο διαδίκτυο. Όχι για το χωριό, για τον πλαρχηγό πρώτα. Να καλωσορίσουμε και τον Ηλία τον Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι ο δικηγόρος φίλος, έχει έρθει από τη Μεσσηνία, είναι εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής και θα τον ακούσουμε που θα χαιρετήσει σε λίγο. Και η πιο αγαπημένη, θα μου επιτρέψει ο Ηλίας, ένα θερμό χειροκρότημα για την είσοδο της αγαπημένης του Λίδας Πικρού Μαρκετάκη. Η κυρία Αλεξάνδρα είναι κοιτριστικό στην κυρία Αλεξάνδρα. Δεν το γνώριζα. Η Ρίτα είναι ο άνθρωπος που έχει πάει ψηλά τους ντρέδες με την αγάπη της και εμένα. Έτσι. Εδώ είναι η Χριστίνα μας. Είναι η Σύρος Art Gallery και ο Μάνος Πιτσικάλης, η Σύρος Art Gallery και ο Πάπης ο Πουλούρας είναι ο άνθρωπος του πολιτισμού της Σύρου. Πάπη. Το ρότερο πράγμα πολιτισμός, η Ελλάδα, η αγάπη για τις αρχές της Ελλάδας. Ηλία, έλα να πιστέψουμε στον πολιτισμό και να πάμε προς τα όλη. Ο Ηλίας είναι, ο Σωτήρης είναι από το Κοπανάκι κάτω στην τοπίτη μου, είναι εδώ Πελοποννήσου που μένει εδώ. Ο Ηλίας ο Γιαννόπουλος είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που ήρθε εδώ να μιλήσει στις Συντονιστικές. Καλά είστε. Και αγαπημένη Λαμπρινή εδώ πέρα και φίλοι. Λοιπόν, η Λαμπρινή σύζυγος του Προέδρου. Η Ιωάννα εδώ έχει τη Σύριος, έχει την αρτοπία της Σύριου, να σου πω έτσι. Η Εμιλία, η αγαπημένη μου φίλη από εκεί. Εκεί θα φτιάξω. Δείχτε από τι πάρω. Δικαστικό. Όλοι αυτοί εδώ ήταν. Νομίζω ότι όλοι. Και η κυρία Πανούτσου καλλιτέχνη. Έχω να πω ότι ένα παππού που άντρα μου είναι από τη Σύρο. Οπότε αγαπάμε πολύ. Και η κυρία Ιωάννα και ο κύριο Νίκο, αγαπημένοι μου φίλοι. Οπότε κάθομαι. Εδώ. Σεβασμιότατε Επίσκοπε της Καθολικής Εκκλησίας, αξιότιμε κύριε Πέτρο, αγαπητή μας κυρία Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη, αγαπητέ μας δάσκαλε της εικαστικής τέχνης και εκπρόσωπε του πολιτισμού της Ελλάδος στη Διεθνή Κοινότητα, κύριε Αριστίδη Πατσόγλου, αγαπημένοι γλύπτες εικαστικοί, ζωγράφοι, φίλες και φίλοι Συριανοί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή και για την αγάπη που δείξατε και τη μεγάλη αγκαλιά που προσφέρετε στους ντρέδες. Οι Συριανοί έχετε το βλέμμα του ουρανού και την αγκαλιά της θάλασσας. Οι ντρέδες σας ευχαριστούν. Είστε ο βράχος τους στη πορεία της ιστορικής τους αναβίωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά κάποια πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστήσει στην παρουσία μας την απόψινή στη Σύρο και το νερχωμό των τρέδων. Δεν αδικώ αυτούς που δεν θα προσφωνήσω, αλλά είναι μια ιδιαίτερη τιμή, ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον άνθρωπο που απέφθινε την προσωπική πρόσκληση και είχε την ιδέα και την έμπνευση να είμαστε σήμερα απόψε εδώ. Είναι ο Διευθυντής του UNESCO Πυρεός και Νήσων, ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Κουλουμπής. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι ο άνθρωπος που μου μας σύστησε σε νέους αγαπημένους φίλους.
και η συγκίνηση μεγαλώνει και γίνεται απεριόριστη όταν σε αυτό το ταξίδι της γνωριμίας στη Σύρο ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν Πελοποννήσιοι και αρκετοί Μεσσήνιοι και ένας ξεχωριστός σύλλογος που χαράσει δική του πολιτισμική πορεία εδώ πέρα, ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, με ένα υπέροχο διοικητικό συμβούλιο, με έναν αγαπημένο φίλο, τον Γιάννη τον Καλοφουλιά και τη σύζυγό του την Αυγή. Αγαπημένη Μονιμία. Και η Μιλία. Και η Ιωάννα, δίπλα και την Νίκος. Λοιπόν, πραγματικά εύχομαι ο Σύλλογος να συνεχίσει με την ίδια ζέση, το ίδιο όρομα πρόεδρε μου και πραγματικά ως λίγο πιο κοντά στη Μεσσηνία εμείς από ότι εσείς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Πελοποννήσια έχετε αυτό τον υπέροχο βηματισμό. Τον παλαιό γνωστό διαδικτυακά αλλά αποψινό φίλο, την κοιτίδα του πολιτισμού της Σύρου, τον Μπάμπη τον Κουλούρα. Μας θυμάει εκείνη την κάμερα του. Τον συνδιοργανωτή, τον Γιάννη τον Δεσίπρη, ηθοποιό, σκηνοθέτη, πρόεδρο του θεατρικού ομίλου ο Σουρής. Τον άνθρωπο που αγκάλιασε τους εικαστικούς και τα έργα τους θα τα φιλοξενήσει στην γκαλερί του, τη Σύρος Art Gallery, τον Μάνο τον Πιτσίκαλη και τη Χριστίνα, τη Λαχλάλη. Μία έκθεση που είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο μου δάσκαλο, έναν άνθρωπο που λείπει, αλλά το λέω πάντα στην καρδιά μου, ένα σπουδαίο ζωγράφο της Μεσσηνιακής Γης, τον Σωτήρη τον Τζαμουράνη. Εδώ θαυμάζεται ένα έργο του, είναι η μάχη στο Λάπι, είναι μία από τις κομβικότερες, σπουδαιότερες μάχες που έδωσαν οι πρόγονοί μου οι Ντρέδες, απέναντι στον Ιμπραήμ και τον Αιγυπτιακό του στρατό, ιτήθηκε ο Ιμπραήμ και ο Σωτήρης ο Τζαμουράνης ζωντάνεψε αυτή τη μάχη, ζωντάνεψε τις μνήμες, ζωντάνεψε τις δόξες. Η έκθεση λοιπόν, η συλλογή των Τρέδων, η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο μου φίλο. Θερμές ευχαριστίες στη Σεμνίδη Τρενταφυλλίδου. Είναι ο άνθρωπος που είναι κάθε μέρα στο σαλόνι σας, στη βόλτα σας, στο κινητό σας. Είναι ο άνθρωπος που σας φέρνει τα ευχάριστα νέα και θέλω να φέρνει μόνο χαρμόσυνα νέα. Η Σύρος είναι η κοιτίδα του πολιτισμού και πρέπει να έχετε μόνο πρόοδο, ευημερία, ανάπτυξη, καλλιτεχνία, ό,τι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος και ο συντονισμός της Σεμνίδη Τρενταφυλλίδου. Καλησπέρα σας. Καταρχάς να πω σας ευχαριστώ θερμά όλους τους διοργανωτές για την τιμή πραγματικά που μου κάνετε να συντονίζω αυτή την πολύ σημαντική και σπουδαία εκδήλωση. Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη. Καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Καλησπέρα στους Έλληνες της Διασποράς που μας βλέπουν ζωντανά σε απευθεία σύνδεση μέσω του Κυκλάδες Live. Καλησπέρα στους σύγχρονους απογόνους των Τρέδων. Με χαρά σας καλωσορίζω όλους, αφού σήμερα η Σύρος μας υποδέχεται με μια ανοιχτή αγκαλιά τους ηρωικούς Ντρέδες. Μια μοναδική και ιδιαίτερη εκδήλωση τιμής, σεβασμού και μνήμης που διοργανώνει ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου, η Σύρος Art Gallery, ο Θεατρικός Όμιλος Σύρου Οσουρής, με τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, αλλά και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης που είναι κοντά μας, που σκοπό έχει μέσα από την παρουσίαση και την αναμόχλευση, θα μπορούσαμε να πούμε, των ιστορικών γεγονότων, της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, να τιμήσει τους θρυλικούς Ντρέδες, που αγωνίστηκαν ηρωικά και διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο στην απελευθέρωση της χώρας μας. Και μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, θα ήθελα να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να καλέσουμε για ένα σύντομο χαιρετισμό
τον κύριο Γιάννη Καλοφολιά, πρόεδρο των Πελοποννησίων Σύρου. Σεβασμένος τον Επίσκοπο των Καθολικών, κύριε Πέτρο, κύριε Μωραϊτάκη, κύριοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων του νησιού μας, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα εδώ και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας να παρακολουθήσετε μια εκδήλωση ιστορικής μνήμης και σεβασμού για τους θρηλυκούς ολοκληρωτικούς της ορεινής τριφυλίας, τους επωνυμαζόμενους Δρέδες. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ. Δωρόθεο, που ενέκρινε το αίτημά μας να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση σε αυτόν τον ιστορικό χώρο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που εφέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη θεμελίωσή του. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους ιερείς του Ιερού Ναού, τον πατέρα Εμμανουήλ και πατέρα Αντώνιο, για τη συνεργασία τους προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις προετοιμασίες της εκδήλωσης. Δύο λόγια μόνο για το σύλλογό μας, πολύ πυροσμένα. Ο σύλλογός μας, από την ίδρυσή του το 1996 μέχρι σήμερα, έχει έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησού μας, που έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, γιατί απόψε θα τελειώσει η εκδήλωση με αυτή την αναφορά. Με τη χορευτική του ομάδα έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και σε φεστιβάλ της UNESCO. Με την πάροδο του χρόνου και βλέποντας τις ανάγκες της κοινωνίας, ανέπτυξε πλήθος δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, όπως συγκέντρωση αποστολών αναγκαίων σε πυρόπληκτους, πλημμυροπαθείς, σεισμόπληκτους, αλλά και σε πρόσφυγες. Στήριξη των οντριμάτων της Σύρου και χορηγία σε τοπικούς κοινωνικούς φορείς που παράγουν κοινωνικό έργο. Τέλος, ο σύλλογός μας από το 2020 είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Πελοποννησίων, της οποίας για την ίδρυσή της έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο σκοπός της σημερινής μας εκδήλωσης είναι να ξεφυγήσουμε λίγο τις άγνωστες σελίδες της ελληνικής ιστορίας και να φέρουμε στο φως άγνωστα γεγονότα, τιμώντας κατά αυτόν τον τρόπο αυτούς τους απλούς μεν ανθρώπους της καθημερινότητας, οι οποίοι μπορεί να ήταν αγράμματοι, αγρότες ή τσουμπάνιδες, αλλά μέσα τους θέλευε η επιθυμία της ελευθερίας από τη σκλαβιά. Οι Δρέδες ήταν ένα ένοπλο σώμα επανάστασης και τα Σουλιμοχώρια μαζί με τη Μάνη και το Σούλι αποτέλεσαν τις ανυπότακτες περιοχές του Οθωμανικού ζυγού. Πολέμησαν ειρωνικά κάτω από αντίξωες συνθήκες, δύσκολες, με ανύπαρκτα μέσα της εποχής εκείνης, οι οποίοι με τη στήριξή τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον αγώνα και την ελευθερωσή μας. Ο ιστορικός της εποχής εκείνης, θέλω να πιστεύω, δεν τους προσπέρασε σκοπίμως, αλλά και αναμένουμε να πληροφορηθούμε το γιατί από την ομιλία του κεντρικού μας ομιλητή, του κ. Σταθόπουλου. Βέβαια, εμείς εδώ σήμερα, στα πρόσωπα των Δρέδων, τιμούμε όλους εκείνους τους ανώνυμους από όλη την Ελλάδα που αγωνίστηκαν για τον ίδιο σκοπό. Για τη δράση των Δρέδων, στην ομιλία θα αναφερθεί ο κ. Σταθόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Δρέδων. Την εκδήλωσή μας απόψε τιμούμε την παρουσία τους η κυρία Ρίτα Πικρού Μουραϊτάκη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία, γνωστό ως ΕΚΑΠΗ, και διακεκριμένες προσωπικότητες, καλλιτέχνες, διεθνούς φήμης, όπως ο κ. Αριστίδης Πατσόγλου, διεθνούς ακτινοβολίες Κρήτης και Καράκτης, εμπνευμένες δημιουργίες του είναι στο πολιτισμικό τοπόσιμο για τη Σύρο, όπως ο άνθρωπος με το δελφίνι που κοσμεί το έθνο του Δημαρχικού Κόμματος Μεγάρο. Ο κ. Πέτρος Γεωργαρίου
διακεκριμένος γλύπτης, ο οποίος έχει πυροτεχνήσει το άγαλμα του Μάρκου Βαμβακάρη που κοσμεί το λιμάνι της Θεμοβολής. Ο κύριος Τάσος Αριδάς, ο σπουδαίος ζωγράφος που η θύμη του έχει ξεπεράσει τα όρια της ελληνικής επικράτειας. Ο κύριος Γιώργος Πυρούνιας, διακεκριμένος ζωγράφος, συμμετέχει ως εικαστικός πρεσβευτής της Λακωνικής Γης. Ο κύριος Γιώργος Σταματόπουλος, γλύπτης χαράκτης, με διεθνείς διακρίσεις, όπως ο οποίος φιλοτεχνεί το ευρώ της ελληνικής όψης και έχει φιλοτεχνήσει το μετάλλιο της ροκμασίας των Βρέδων. Το οποίο το βλέπετε, το είδαμε στο βίντεο και το βλέπουμε, θα το δούμε και σε λίγο. Ο κύριος Γιαννόπουλος Ηλίας, ως εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής των Βρέδων. Τους καλωσορίζουμε στο νησί μας και τους ευχόμαστε να περάσουν μια όμορφη παραμονή εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Σεβασμιότατο Δωρόθεο, τον Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο Καθολικών που είναι μαζί μας απόψε, τους ιερείς του ναού, το χωρικό μας αντιπεριφερειάρχη κ. Λονταρίθη, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Τρέδων, κ. Σταύρο Σταθόπουλο, για την άριστη συνεργασία που είχαμε και ο οποίος ήταν η ψυχή της εκδήλωσης. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταύρο. Τους συνδιοργανωτές μας, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ερημούπολης, τον κύριο Μάνο Πιτσικάλη, ιδιοκτήτη της Ήρος Art Gallery και τον θεατρικό όμιλο Σουρίς και τον φίλο Γιάννη Δεσίμπλη, πρόεδρο, για το δρόμενο που θα μας παρουσιάσει σε λίγο. Την αγαπητή φίλη δημοσιογράφο κυρία Σελή και Ταφυλίδη και την πολύτιμη βοηθειά τη και τον συντονισμό της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Τον δημοσιογράφο και πολύ ταλαντούχο φίλο Παναγιώτη Κουλουμπή, ευνεστή και φωτογράφη του πρωτεργάτη της εκδήλωσης, ο οποίος ήταν και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του συλλόγου μας με τη Συντονιστική Επιτροπή των Τρέδων. Την χορευτική ομάδα του συλλόγου μας που σε λίγο θα μας παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς και το δάσκαλό της την Ευρωπαϊκή Ανακαρδέα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω τον κύριο Γιάννη Πολυκρέφη και τον Σταύρο Κοή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτυπα και ηλεκτρονικά, τον φίλο του συλλόγου μας, τον Δημήτρη τον Βαβακούση, ο οποίος φωτογραφίζει και ο συλλογό μας και είναι πολύ μεγάλος φίλος. Τον φίλο του Βάμπη τον Κουλούρα, που διευθυντή την εκδήλωση. Τους χορηγούς μας, τους υπαλλήλους του Δήμου μας, για την πολύτιμη βοηθειά τους. Τον Βαγγέλη Παραμάνη που φιλοτέχνησε το βίντεο που παρακολουθούμε. Και όλους όσους συνέβαλαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γιάννη Καλοφολιά, πρόεδρο του Συλλόγου Πελοποννησίων Σύρου, και να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Ηλία Γιαννόπουλο, εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής για την νομισματική απεικόνηση της ορκομοσίας των Τρέδων. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη των Καθολικών Σύρου, κύριε Πέτρο, κυρία Μωραϊτάκη, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κύριε Καλοφολιά, πρόεδρε Πελοποννησίων Σύρου και οικοδεσπότη της σημαντικής αυτής εκδήλωσης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί καλλιτέχνες, εικαστικοί, εκλεκτοί παρευρισκόμενοι,
εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής για την Νομισματική Απεικόνηση της Ορκομοσίας των Τρέδων, σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στην απόψινή εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Τρέδες της Μεσσηνίας, τους δυνατούς πολεμιστές της εθνικής παλιγενεσίας, τους γνήσιους διεκδικητές του σύγχρονου ελληνικού κράτους δικαίου, τους πραγματικούς ήρωες του 21. Είναι άκρο συγκινητική η κινητικότητα των τελευταίων ετών γύρω από τους Τρέδες. Ένας υπέροχος τόμος τιμής σε αυτούς τους ήρωες, στα ελληνικά που ήδη κυκλοφορεί. Μια καταπληκτική εκδήλωση για αυτούς στην Παλιά Βουλή των Ελλήνων. Μια μοναδική πινακοθήκη που συνεχώς εμπλουτίζεται και διευρύνεται, μέρος της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία απόψε να δούμε αργότερα. Η προετοιμασία με πολύ κόπο και ιδιαίτερη προσοχή της γαλλικής έκδοσης και η υπερπροσπάθεια ούτως ώστε η εμβληματική ορκομοσία των Τρέδων από τον θρυλικό Παπατσόρη στον Άγιο Δημήτριο Σουλιμά Τριφυλίας Μεσσηνίας να απεικονιστεί νομισματικά. Ως Συντονιστική Επιτροπή εστιάζουμε στην επίτευξη ενός διτού αποτελέσματος. Από τη μια να υπάρξει στα αναμνηστικά συλλεκτικά νομίσματα της Τράπεζας της Ελλάδος το θέμα αυτό. Αλλά και κάτι πολύ πιο δύσκολο, πιο σύνθετο, πιο περίπλοκο, να καταφέρουμε κάποια στιγμή η ορκομοσία αυτή να αποτελέσει τη μια όψη του νομίσματος των 2 ευρώ στην ελληνική πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα. Αυτό βέβαια είναι ένα όνειρο ζωής και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να τα καταφέρουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία αυτής της εκδήλωσης, δείγμα εξωστρέφειας και αποφασιστικότητας με το σημαντικό θεατρικό δρόμενο που θα απολαύσουμε σε λίγο, με τις ομιλίες εισηγήσεις, τους χαιρετισμούς, το υπέροχο χορευτικό μας και την έκθεση ζωγραφικής στο τέλος της βραδιάς. Ένα μεγάλο ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και όλους σας. Σας θέλουμε συμμάχους στην προσπάθεια αυτή. Θα ήταν άδικο τέλος να μην πω από καρδιάς ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον οραματιστή και εμπνευστή του όλου εγχειρήματος, τον αδελφό και φίλο Σταύρο Σταθόπουλο Ρηπασιώτη. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ηλία Γιαννόπουλο, εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής για την Νομισματική Απεικόνηση της Ορκομοσίας των Τρέδων και να καλέσω στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Κουλουμπή, εμπνευστή και προτεργάτη της εκδήλωσης, Γενικό Διευθυντή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων του Διεθνούς Οργανισμού International Art και, επιτρέψτε μου να πω, και έναν έτριτο συνάδελφο δημοσιογράφο. Κύριε Παναγιώτη Κουλουμπή, ευχαριστώ, συνεδρή μου. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε ότι εμένα συνήθως οι λόγοι μου είναι αρκετά διαφορετικοί. Υπάρχει ένα τραγούδι που γράφτηκε τη δεκαετία του 60, την εποχή των κοινωνικών επαναστάσεων, των ιδανικών και των ιδανικών αγώνων. Ονομάζεται «I have a dream». Έχω ένα όνειρο. Και το είχε γράψει ένας νεαρός, ο Τζον Σεμπάστιαν, και το τραγουδούσε μόνο με μία κιθάρα. Από τότε έχουν χαθεί πάρα πολλά πράγματα. Το μεγαλύτερο
είναι ότι χάθηκαν οι άνθρωποι που έχουν όνειρα, οράματα, ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Όχι όμως σε όλους. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που κοιτούν ψηλά, μακριά, τα άστρα. Η προσωποποίηση των στίχων αυτού του τραγουδιού «Έχω ένα όνειρο» είναι το αποτέλεσμα της εκδήλωσης αυτής που παρακολουθείτε σήμερα. Την αγάπη μου και τον σεβασμό μου για τον τόπο μου εδώ στο νησί μου τη γνωρίζετε αρκετοί από εσάς και μάλιστα πολύ καλά. Γνωρίζετε επίσης την αγάπη και τον σεβασμό μου για την ιστορία και ειδικότερα την ιστορία των προγόνων μου. Σε τούτο, εδώ το μέρος που μεγάλωσα, βρίσκεται η οικογένειά μου και το σπίτι μου. Όταν η τύχη με έκανε και γνωριστήκαμε με τον κύριο Σταύρο Σταθόπουλο, είδα ακριβώς να ξετυλίγεται αυτή η μοναδική ευκαιρία της εξωστρέφειας. Αυτή που τόσα χρόνια προσπαθώ, αυτό που τόσα χρόνια προσπαθούμε όλοι εμείς, οι αγνοί και απλοί, Δον Κιχώτες της ανεβιοτέλειας και της αγνής προσφοράς. Είναι η ευκαιρία να αποκαλύψουμε και να ξετυλίξουμε την εξωστρέφεια της Ήρου, για να αναδείξουμε την ιστορία μας και από την άλλη να αναδείξουμε τα γνωστά και άγνωστα χαρίσματα, τον πολιτισμό, την αχορτιά, τις ιστορικές αυτές λεπτομέρειες των δεσμών της ιστορίας της Ήρου με τη γενικότερη ιστορία της Ελλάδος. Με λίγα λόγια, αυτό που όλοι γνωρίζουν, αλλά που στην πραγματικότητα κανείς δεν έχει αναδείξει, θεωρώ, όπως πρέπει στη Ήρο. Στο πρόσωπο λοιπόν ενός εξαιρετικού ανθρώπου, όπως είναι ο κύριος Σταθόπουλος, αγωνιστή, απόγονο σημαντικής ιστορικής οικογένειας αγωνιστών και πολεμιστών της ελευθερίας της Ελλάδος, ηρώων που πολέμησαν στο πλευρό σπουδαίων πολεμιστών, όπως το κόλπο Ετρώνης, φιλάνθρωπο και αγνό, το φιλάνθρωπο το λέω από προσωπική εμπειρία. Πιστέψτε με, είναι μια άλλη ιστορία. Ας μην την πούμε και αφήστε να την κρατήσουμε οι δυο μας. Αλλά φιλάνθρωπο, σκέφτηκα ώστε αν παλέψουμε μαζί και φέρουμε στην ιστορία, και αναγνωρίζοντας την Ήρο, την ιστορία, αναγνωρίζοντας και κάνοντας γνωστή στους νησιώτες αυτή τη σπουδαία ομάδα των αγωνιστών των τέλων, κάτι, ένα λιθαράκι θα βάλουμε. Γιατί στη Ήρο, θα αναρωτηθείτε εγώ. Γιατί η Ήρος από μόνη της έχει πολύ γνωστή και είναι πολύ γνωστή στο τι έχει προσφέρει στην εξέλιξη του έθνους και του ελληνικού κράτους από την έκρηξη του Επανάστασης του 1821 και μετά. Γιατί στην Ήρο πρόσφυγες έκτισαν μια πανέμορφη πρωτοποριακή πόλη φημισμένη σε όλο τον κόσμο ακριβώς με το ίδιο όραμα. Το όραμα μια Ελλάδα που επί 400 χρόνια είχαν ξεχάσει κουλτούρα, πολιτισμό, θρησκεία, οικογένεια, ιστορία. Στο όραμα λοιπόν μιας νέας ελεύθερης Ελλάδας, στα χνάρια του μεγάλου ελληνικού πολιτισμού και πνεύματος, βαδίζομαι κι εμείς. Όταν η Ερμόπολη ήταν αυτή η εντυπωσιακή μεγαλούπολη που είναι ακόμα και σήμερα, γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζετε επιτρέψτε μου, η Αθήνα και η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν καμένη και κατεστημένη γη. Και αυτό που έκαναν στην Ερμόπολη, το έκαναν μόνοι τους, με το μυαλό τους, με την εργασία τους, χωρίς καμία βοήθεια, μόνοι τους. Αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε κι εμείς. Και να είμαστε συνεχιστές εκείνων των οραματιστών και ονειροπόλων και το κάνουμε. Δεν γνωρίζαμε αν πέρασαν τρένες από τη Ήρο. Ίσως ναι, ίσως όχι. Το πρώτο νοσοκομείο της μεταεπαναστατικής εποχής στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στη Ήρο και μάλιστα ακριβώς εδώ στο μέρος που βρισκόμαστε και είναι το κτίριο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω από εμένα με τα φώτα και τα παράθυρα που βλέπετε. Ξέρουμε ότι περιέλαψε εκατοντάδες αγωνιστές που έρχονταν λαβωμένοι από τα μέτωπα των μαχών της Επανάστασης στην Ήρο και σε αυτό το νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αρχεία των αγωνιστών αυτών. Ποιος κοιτούσε να κρατά αρχεία τέτοια εποχή. Να σώσουν ανθρώπους κοιτούσαν μόνο. Όπως σας είπα, δεν ξέρουμε αν περιέθρεψαν τέρατες, αλλά και πάλι που ξέρει κανείς. Μπορεί και ναι. Πολύ μεγάλες πιθανότητες αφού ήταν το μοναδικό νοσοκομείο αμέσως μετά την Παλαικιανησία στην ελεύθερη Ελλάδα και μάλιστα το μοναδικό που είναι καταγεγραμμένο ότι περιέθαπε αποκλειστικά πολεμιστές της ελευθερίας. Τι άλλο ξέρουμε. Ξέρουμε επίσης ότι η Ήρος έκρυψε, φιλοξένησε, περιέθαψε, έσωσε και βοήθησε με την ιδιαιτερότητά της πολλούς ήρωες, πρωτεργάτες και αγωνιστές της ελληνικής επανάστασης.
χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ανδρέας Κρυαράς, που ήταν ο κορυφαίος από τους κορυφαίους κριτικούς επαναστάτες που κήρυξε την κριτική επανάσταση και σωτήρας της κριτικής σημαίας. Ποιος είναι ο ρόλος και ο σκοπός των πάπωνων, μνημείων, πορτομών, αγαλμάτων που κοσμούν τις γωνίες της Αρμόπολης άλλωστε. Όλοι αυτοί εδώ στις ηρωέδασαν, σχεδίασαν τον αγώνα ενάντια στην Οθωμανική κατοχή και τελικά την απελευθέρωσή της. Να λοιπόν, σκέφτηκα μια καλή ευκαιρία ανάδειξης της ιστορίας της Ήρου, που όχι μόνο με τις ιδιαιτερότητες της, αλλά και με την ευγένειά της, με τον πολιτισμό της, με την φιλανθρωπία των κατοίκων της, που όλοι ήταν πρόσφυγες, προερχόμενοι από την εκδικητικότητα των Οθωμανών, ενάντια στην επανάσταση, την ελευθερία των Ελλήνων. Αυτό λοιπόν σκέφτηκα, αγαπητοί μου, και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Συναντήθηκα, μίλησα, συνεργάστηκα με εξέχοντες και εξαιρετικούς ανθρώπους του νησιού. Τους μετέφερα το όραμά μου και το σχέδιό μου. Αρχικά με τον κύριο Σταθόπουλο. Στη συνέχεια με τον κύριο Μάνο Πιτσικάλη. Και μαζί οι τρεις μας, ως αρχική ομάδα, ξεκινήσαμε το όνειρο. Αυτό το όνειρο να συνδέσουμε για μία ακόμη φορά δημιουργικά και εφάνταστα την σκόρπια ελληνική ιστορία, τη γνωστή επίσημη ελληνική ιστορία με την άγνωστη, πολλές φορές άγραφη τοπική ιστορία. Στο τέλος σκέφτηκα να καλέσω και τον Σύλλογο των Πελοποννησίων, που ως Πελοποννήσιοι, όπως ήταν οι Δρέδες άλλοτε, τους πρότεινα να αναλάβουν ο Σύλλογος τη διοργάνωση. Αμέσως μετά έκαναν την πρόταση και στον εξαίρετο συνεργάτη, που για τους λίγους Συριανούς που γνωρίζουν τέλεια την ιστορία της Ήρου, τον φίλο μου Γιάννη Δεσίπρη. Θα τον δείτε. Κάπως έτσι ξεκίνησε η φιλική εταιρεία, έτσι δεν είναι? Λίγοι και μυστικά στην αρχή. Λίγοι στην αρχή. Προσθέθηκαν μαζί μας αρρωγοί, στρατιώτες ή συνεργάτες στην ομάδα μου της ιστορίας της Ήρου και του Ήρωστόρης. Και να είμαστε λοιπόν εδώ, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας βρέθηκαν σπουδαίοι και σημαντικοί άνθρωποι. Πολύ σημαντικές προσωπικότητες της Ήρου, που πολλές φορές δρούν αθόρυβα, με ανιδιοτέλεια για το καλό του νησιού. Και όσο περνούσε ο χρόνος, διαπιστώναμε πως αυτοί οι άνθρωποι, εκτός ότι εκτενίστηκαν το όραμά μας, αποδείκνυαν ότι ήθελαν μαζί μας να δείξουν αυτή την εξωστρέφεια, αλλά και την ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε μια μεγάλη, σπουδαία ελληνική ιστορία, αλλά και την ιστορία της Ήρου. Μια ιστορία που είναι γνωστή και άγνωστη μαζί, γνωστή από τις επίσημες θέσεις και γραπτά και άγνωστη από όσα κρύβει ένας τόπος στα μνημεία του, τις θύμησες, τις μαρτυρίες κλπ. Γιατί άγνωστη ιστορία είναι αυτή που κρύβει τα μεγάλα μυστικά και αλήθειες. Ένα τέτοιο σημαντικό μυστικό για πολλά χρόνια υπήρξε η ιστορία των τρένων, που για κάποιους λόγους οφειλόμενος στην παθογένεια του λαού μας, πολλές φορές πολεμά βάζοντας τρικλοποδιές ακόμα και στον ίδιο της τον εαυτό, έμειναν στην ιστορική αφάνεια, όπως και πολλά ιστορικά θέματα για τους ίδιους ακριβώς λόγους που έμειναν στην αφάνεια. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι και εμπνεύτηκα αυτή την αρχική ομάδα των ανθρώπων να ξεκινήσουμε να δείξουμε την ιστορία των τρένων. Φυσικά δίπλα μας μπορούσαν να σταθούν και το έκαναν σημαντικές προσωπικότητες και ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό, επαγγελματικό, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό φάσμα. Λογοτέχνες, συλλόγοι, καθηγητές πανεπιστήμιου, το ίδιο το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου παράδειγμα, οι άνθρωποι του πολιτισμού, αλλά και συνάδελφοι, ερευνητές και δημοσιογράφοι. Συνηθίζεται, κυρίες και κύριοι, τις ευχαριστίες να τις αναφέρουμε στο τέλος. Προσέξατε όμως ότι όλοι τις αναφέρουμε στην αρχή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ σημαντικοί. Χωρίς αυτούς, κανένας από εμάς δεν θα ήταν εδώ σήμερα. Κανένας. Είναι σημαντικό να σας τονίσω πως όλοι αυτοί που θα αναφερθούν μας βοήθησαν εντελώς ανιδιοτελώς, χωρίς κανένα προσωπικό κέρδος. Το ξαναλέω, κανένα. Ούτε πολιτικό, ούτε οικονομικό, ούτε κοινωνικό. Τίποτα. Τι θέλετε να κάνετε? Θέλετε να προβάλλετε τους Δρέδες? Κι είναι οι Δρέδες, δεν τους ξέραμε. Τους είπαμε, α ναι, να το κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι όταν έμαθαν τι σημαίνει, τι πάμε να κάνουμε, ενώθηκαν, συσπυρώθηκαν, το πάλεψαν και είπαμε, ναι, θα το κάνουμε. Λοιπόν, το Διογέννης, το Αργίνη, το Mention, δεν παπέ, αν το λέω καλά, με συγχωρείτε, τη Σιτζέτ,
την οικογένεια του Κορέ που προσφέρει το κέρασμα των διάσημων λουκουμιών σε Βιανών που θα μπορέσετε να γευτείτε μετά, και τις Χαλατόπιτες. Την οικογένεια Μακριονίτη, ένα από τα σπουδαιότερα και παλαιότερα που φτιάχνουν κρασιά, εινοποιεία, που φτιάχνουν διάφορα σε μαστίχα, ούζο και τσίπουρο, καταπληκτικά σε Βιανά. Τον κύριο Ειρηνέο Φρέη, πρόεδρο της ΕΦΣΚΙΚΛΑΔΟΝ, που έχω την τιμή να είμαι στενός συνεργάτης του και είναι εκείνος που με ρήνησε για τη φιλοξενία κάποιων εκ των καλεσμένων μας. Τη συνάδελφο, την δημοσιογράφο Σεμίτρια Ταφυλίδου, που εντελώς ανιδιατελώς, αφήνοντας σημαντικές, πιστέψτε με, επαγγελματικές υποχρεώσεις, σήμερα είναι η κεντρική παρουσιάστρια και παράλληλα μεταδίδει ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή την εκδήλωση. Του συνάδελφου δημοσιογράφου στο έγκριτο δημοσιογραφικό site, Xeros Today, για την εκτύπωση και την προβολή. Τη συνοσελίδα, την κοσμητεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την προϊσταμένη έδρα του τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής και τον πρόεδρο του τμήματος, την Ιερά Μητροπολή Σύρου και προσωπικά το Σεβασμιότατο Δωρόθεο τον Βίτ και τους ιερείς του Ιερωτικού Ναού, εδώ της Μεταμορφώσεως, την Καθολική Επισκοπή Σύρου και προσωπικά τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο, κύριο Πέτρο Στεφάνου. Κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Δήμο της Ευρώπολης, στην Περιφέρεια κλπ. Τα είπαν και οι προηγούμενοι. Επιτρέψτε μου μια ειδική μνήμα σε έναν εξαίρετο συνεργάτη, αδελφικό μου φίλο και πάντα κοντά μου αρρωγό στα δύσκολα και στα εύκολα. Να μου πεις γιατί ειδική μνήμα. Ακούστε. Είναι ο Βαγγέλης Παραμάνης. Ο κύριος που κρύβεται εκεί από πίσω, στα μηχανήματα, όχι με το κόκκινο, που κρύβεται, είπα. Είναι ο καταγραφέας με ήχο επιμελητής όλων των φωτογραφιών και βίντεο και ερευνών μου. Το βίντεο που βλέπετε να παίζουν πίσω σας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είναι μια καλλιτεχνική επεξεργασία πάνω από 400 φωτογραφίες που τις δούλευε πάνω και πάρα πολλές φορές ημέρες, τις καθάρισε, τις αποχρωμάτισε και τις αναζωογόνησε, γιατί πολλές αυτές ήταν κατεστραμμένες, τις μοντάρισε και πρόσθεσε τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ήθελα να κάνω αυτή τη μία, επιτρέψτε μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που είσαστε εδώ. Ευχαριστώ και όσους μπήκατε στο πλοίο για να έρθετε. Σας ευχαριστώ όλους. Πιο πολύ όμως ευχαριστώ αυτό εδώ το νησί, τη μεγάλη ιστορία του. Και εσείς, κυρίες και κύριοι, που ήρθατε στο νησί μας, όταν θα ανέβετε σε αυτό το βήμα, θέλω να ξέρετε το εξής. Την εκδήλωση δεν την κάνω ούτε εγώ, ούτε ο Γιάννης ο Κανοβουλιάς και Πελοποννήσι, ούτε ο Σταύρος. Την εκδήλωση τη φιλοξενεί η Σύρος. Αυτή η μεγάλη εκδήλωση γίνεται στην πρωτεύουσα, την πόλη που ξεκίνησε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για αυτό που είπα. Άλλης εποχής τις μνήμες μου να φέρω. Του παρελθόντος κήρυκας αυτής της πολιτείας πιστός τα ίση και έθιμα θερμής φιλοξενίας. Το όνομά μου είναι Σουρίς, Γεώργιος το πλήρες. Και ως Ιλιανός και Ορθόδοξος και ζών εν Ερμουπόλη, ας δούμε πώς γεννήθηκε αυτή εδώ η πόλη. Ήταν στα 1822 όταν πρόσφυγες ψαριανοί και χιώτες έφτασαν στο λιμάνι της Σύρας. Έφτασαν στη Σύρα ή ο Σούρα ή Συρή όπως την αποκαλεί ο πατέρας Όδιος. Εθυμούμε τον αρχαιολόγο Τσούντα το 1898 να ανασκάπτει στο βόρειο μέρος του νησιού και να φέρει στο φως ένα σπουδαίο και μεγάλο ελληνικό πολιτισμό. Το πολιτισμό Σύρου Κέρου, 3.000 χρόνια προ Χριστού. Ιδόλια, κτερίσματα, έργα υψηλής πλαστικής τέχνης του πρώτου Κυκλαδίτη καλλιτέχνη.
βράχος και λιγοστό το χώμα. Υπάρχει μόνο η πολιτεία της απάνω πόλης. Πανέμορφη μικρή πολιτεία σκαρφαλωμένη πάνω στο λόφο που τη στεφανώνει ο Άγιος Γεώργιος, η Επισκοπή των Καθολικών, των πρώτων κατοίκων αυτού του νησιού, που μακριά από τα χρόνια των πολέμων απολαμβάνουν ειρήνη κάτω από την προστασία των ενετών και αργότερα στα χρόνια του πατέρα μου τον Γάλλο. Από τις διηγήσεις των οικείων μου, όταν έφτασαν εδώ οι πρώτοι πρόσφυγες, ρακένδυτοι, αλλά πλούσιοι σε πείρα και γνώσεις, άρχιζαν να χτίζουν την Ερμούπολη, στο κάτω μέρος, στο λιμάνι. Ενθυμούμαι τον πατέρα μου να μου λέει: «Γεώργιε, τούτη εδώ η πόλη είναι δικιά μας. Εμείς τη χτίζουμε, εμείς τη χτίσαμε, εμείς θα τη μεγαλώσουμε». Στο προάβλιο αυτού εδώ του ναού, το 1826, δίνουν το όνομά της. Ο Λουκάς Ράλλης τους προτρέπει για το όνομα αυτής Ερμούπολη, προς τιμήν του Κερδόου και του Λόγιου Θεού Ερμή. Έτσι, όταν γεννήθηκα εγώ, αυτή η πόλη ήταν το πρώτο λιμάνι της Ελλάδας. Δεκάδες εργοστάσια και βιοτεχνίες. Οι πρεσβείες και προξενία είναι διαπιστευμένα ήδη στην πόλη. Οι ταρσανάδες της να πηγούν 2.000 πλοία. Ήμουνα παρόν στην καθέλκυση του πρώτου σιδερένιου ατμόπλοιου, οποία συγκίνηση. Από Θεού άρχεστε, ήταν το σύνθημα των νέων κατοίκων. Και η ειρηνική συμβίωση αυτών των ανθρώπων, που τη θυμάμαι μέχρι σήμερα, καθολικών και ορθοδόξων, έφερε αυτό το μεγαλειώδες, το μεγάλο θαύμα που, όπως είπε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν θα συμβεί ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Και δεν θα γίνει ποτέ. Όταν περνούσα τους δρόμους, θυμάμαι νεαρός και έπαιζα με παιδιά. Παιδιά που μπορεί να ήταν καθολικά ή ορθόδοξα. Για μένα το ίδιο ήταν. Ήταν φίλοι, ήταν Συριανοί, ήταν πατριώτες. Οι αποθήκες και τα τελωνεία της Ερμούπολης έφερναν στο ελληνικό κράτος μέχρι το 1880 τα 2/3 των εσόδων του τότε ελεύθερου ελληνικού κράτους. Ο πλούτος, η μαγεία ήταν διάσπαρτα σε όλη την πόλη και σε ολόκληρο το νησί. Εθυμούμε τις μεγάλες μορφές της εποχής μου, τον Δημήτριο Βικέλα, τον άνθρωπο που μαζί με τον Πιέρ ντε Κουμπερτέν έφεραν ξανά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, στη χώρα που τους γέννησε. Ο μεγάλο λογοτέχνη του καιρού, τον Εμμανουήλ Ροή, τι μεγάλο πνεύμα. Και ένα νεαρό, ενθυμούμε, πνευματώδη, ανήσυχο, με σπιθυροβόλο βλέμμα. Αργότερα η Ελλάδα τον ευγνωμονούσε. Το όνομά του Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο άνθρωπος που μετά, όταν έφυγα εγώ από τη ζωή, έκανε την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
Ελευθέριος Βενιζέλος τέλειωσε το γυμνάσιο, στο πρώτο γυμνάσιο της Ελλάδος, με πρώτο γυμνασιάρχη τον διδάσκαλο του γένους, τον άνθιμο Γαζί. Από Θεού άρχεστε, χτίζουν υπέροχους, υπέρλαυρους ναούς, πρώτος ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Χτίζουν στη γειτονιά μου, στην οικία μου τα ψαριανά, το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να τιμήσουν την εικόνα που έφεραν μαζί τους πρόσφυγες από τα μέρη τους και που φιλοτέχνησε ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Έλκρε. Στη γειτονιά τα βαπόρια, τον υπέρλαμπλο μεγάλο ναό του Αγίου Νικολάου, Κάλλος Μέτρα. Σε αυτή την εκκλησία σήμερα εναποθέτουμε όλοι τις ευχές μας και τις προσευχές μας προς το Θεό σε αυτό το μεγαλειώδες κτίσμα που τόσα πολλά στήχησε, σε αυτούς τους ανθρώπους που χτίζουν οι ίδιοι νοσοκομεία, γυροκομεία, γυμνάσια, φιλόπτωχα ιδρύματα. Σπουδαίοι άνθρωποι και μου, όλοι. Ας είναι καλά. Χτίζουν υπέροχα νεοκλασικά κτίρια με υπέροχες μαρμάρινες προσώψεις. Ενθυμούμε απογεύματα την ώρα του τσαγιού στην οικία του Νικολαίδη, την κυρία να με περιμένει στη σκάλα και να με περνάει στο σαλόνι. Εγώ σηκώνω το βλέμμα μου ψηλά και να γεμίζει η ψυχή μου από αισθητικό, από κάλλος, από το αισθητικό κάλλος που έβλεπα στην οροφογραφία. Τέχνη και κάλλος απαράμιλο. Όλοι αυτοί οι Ιταλοί κυρίως ζωγράφοι που ζωγράφησαν αυτά τα υπέροχα κτίρια. Αν σε μία πόλη ανακαλύψουμε το νεκροταφείο της, δυνάμεθα να μάθουμε τον πολιτισμό της, έλεγα. Τα ταφικά μνημεία της Ερμούπολης είναι δείγματα υψηλής γλυπτικής. Αυτοί οι πλούσιοι κατόπιν, αργότερα Συριανοί, έφεραν γλύπτες Έλληνες και ξένους για να κοσμήσουν και να φτιάξουν τους τάφους τους, την τελευταία τους κατοικία. Ήθελαν και η τελευταία τους κατοικία να είναι λαμπρή όπως και η πρώτη. Ελπίζω μέχρι σήμερα να είναι ακόμα σώα και αυλαβή. Χτίζουν θέατρα και μέσα σε αυτά τον Απόλλωνα. Ήμουν παρόν στην πρώτη παράσταση το 1864 με τον Ρικολέτο του Βέρντι από ένα σπουδαίο ιταλικό μελοδραματικό θείασο. Ο τενόρος Γιουζέπ και η ψήφωνος κυρία Ταραντίλα ήταν το υπέροχη. Το κοινό επί ένα τέταρτο όρθιο χειροκροτούσε. Σπουδαίες παραστάσεις, όλη η μεγάλη μελοδραματική θίαση της Ευρώπης πέρναγαν από το θέατρο Απόλλων. Εκεί γεννήθηκε, σε αυτό τη σκηνή είδα να γεννιέται το νεοελληνικό θέατρο με τις σπουδαίες πρωταγωνίστριες της εποχής μου. Την Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, την Εκατερίνη Βερόνη και μια μικρή 17χρονη κοπέλα ηθοποιός που πρωτόπαιξε πρώτη φορά στο Σανίδι, στο θείασο του πατέρα της, το 1902. Το όνομά της
Μαρίκα Κοτοπούλη. Ενθυμούμε τα απογεύματα της Κυριακής να κάνω βόλτα στην πλατεία Μιαούλη και να ακούω υπέροχες ραψοδίες από τη φιλαρμονική του Δήμου που έπαιζε στην υπέροχη εξέδρα των Μουσών. Τελειώνοντας, θα ήθελα, γιατί σήμερα αισθάνομαι παρόν και ευδαίμων, να σπαστώ από κοντά τον αγαπημένο απόγονο των τρέλων. Αδελφέ μου Γεώργιε, πνοή ελευθερίας! Καταπληκτικός Γιάννης Δεσύπρης, πρόεδρος του Θεατρικού Ομίλου Σύρου Οσουρής, ως Γεώργιο Οσουρής. Νομίζω αξίζει ένα ακόμη χειροκρότημα. Μας συγκίνησε. Νομίζω και εσείς νιώθετε τα ίδια συναισθήματα με εμένα. Και αφού τελειώσαμε με τους χαιρετισμούς των διοργανωτών, θα μου επιτρέψετε να περάσουμε στους χαιρετισμούς των επισήμων και να καλέσω εδώ κοντά μας να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό τον Καθολικό Επίσκοπο Σύρου Θύρας, τον Επίσκοπο Πατέρα Πέτρο Στεφάνου. Αγαπητοί και αγαπητές μου, δεν αισθάνομαι καθόλου ειδικός για να αναφερθώ στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με το οποίο ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου επιχείρει να φωτίσει την προσφορά των τρέδων στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Όμως, με μεγάλο ενδιαφέρον, άκουσα και θα ακούσω όσα οι ομιλητές θα μας πούν και θα απολαύσω κάθε μέρος από την εκδήλωση που με αγάπη ετοιμάσατε και για την οποία σας συγχαίρω πραγματικά. Η Ερμόπολη, ολόκληρη η Σύρος, με το δικό της μοναδικό τρόπο συνέβαλε στη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αλλά είμαστε επίσης περήφανοι επειδή παρά τις τεράστιες δυσκολίες κατατρεγμένοι από κάθε γωνιά της σκλαβωμένης Ελλάδας βρήκαν καταφύγιο εδώ και δημιούργησαν αυτό το θαύμα που καμαρώνουμε και με τις προσπάθειες όλων μας επιχειρούμε να συντηρήσουμε και να αναδείξουμε. Τα 200 περίπου χρόνια που πέρασαν, όσα γεγονότα μεσολάβησαν και όσα στο μέλλον θα έρθουν, ας είναι για όλους μας ευκαιρίες να στοχαζόμαστε και να διδασκόμαστε πως η ελευθερία, η ειρήνη, η συναδέλφωση και η συνεργασία ήταν και θα παραμείνουν αξίες τις οποίες πρέπει διαρκώς να εργαζόμαστε και να διατηρούμε και πως η γνώση του παρελθόντος μας βοηθά να δημιουργούμε καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Επίσκοπο των Καθολικών, τον Πατέρα Πέτρο Στεφάνου, αγαπημένο σε όλους μας, σε όλο το νησί.
και να μου επιτρέψετε να καλέσω στο βήμα τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, τον κύριο Νικόλαο Σκευοφύλακα, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε Επίσκοπε των Καθολικών, κυρία Μωραϊκάκη, η οικονομία του χρόνου και τα προσφωνήσω τους υπόλοιπους έχουν πει οι προηγούμενοι ομιλητές πολύ καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη μου χαρά παραδίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση για τους τρέβες εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης, ο οποίος λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων βρίσκεται εκτός Σύρου. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους ανεξαρτήτους διοργανωτές, το Σύλλογο Πελοποννησίων Αιγαίος Ομοριά, την Γκαλερί Σύρος Art Gallery, το Θεατρικό Όμιλο Σύρου Οσουρής και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία, καθώς διαφυλάσσουν τη ιστορική μας μνήμη, αναδεικνύοντας το ρόλο των τρέβων, των θρηλυκών οπλαρχηγών της ορεινής τριφυλίας, οι οποίοι στάθηκαν στην πρώτη γραμμή της ελληνικής παλιγενεσίας και αποτέλεσαν έμπνευση για πολλούς καλλιτέχνες που θέλησαν να τους καταστήσουν αθάνατος μέσω της τέχνης τους. Η Σύρος αποτείει φόρο τιμής στους θρηλυκούς τρέβες, γιατί χάρη σε αυτούς εμείς σήμερα είμαστε ελεύθεροι, και στο μεγάλο δημιουργό ζωγράφο της Μεσημιακής Γης, τον κύριο Σωτήρη Τζαμουράνη, στο οποίο αυτή η σημερινή εκδήλωση είναι προς τιμή της. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης, αντιδήμαρχο κύριο Νικόλαο Σκευοφύλακα, και να καλέσουμε κοντά μας τον κύριο Σταύρο Κοή, να έρθει να μας απευθύνει και εκείνος ένα σύντομο χαιρετισμό. Είστε στα πρακτικά μου, οπότε θα απευθύνετε ένα χαιρετισμό. Αρκετέ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλουμε να πούμε πολλά. Σήμερα το πρωί, στο μαγαζί μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Ένα δώρο από την Αμερική. Το δώρο από την Αμερική έλεγε «Κρατήστε την ιστορία σας». Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έρθει πρώτη φορά στη Σύρο, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ και έστειλε δώρο και είπε μόνο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ που θα, έτσι με αυτή την εκδήλωση θα κρατήσουμε την ιστορία μας και ευχαριστούμε όλους που βοηθάνε σε αυτή την εκδήλωση. Εμείς είμαστε πάντα κοντά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σταύρο Χοή και να καλέσουμε τον κύριο Ιωάννη Ρούση, πρόεδρο του Συλλόγου των Τριφυλίων, να έρθει εδώ κοντά μας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι στο όμορφο νησί της Σύρου, την Αρκώτησα των Κυκλάδων. Ένα νησί που όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι του είχαν και έχουν ενεργό ρόλο στις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις. Τα είπε προηγουμένως όλα ο κ. Δεσίπης. Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους τρέβες με τίτλο «Στην πρώτη γραμμή της ελληνικής παλιγενεσίας». Ως πρόεδρος του Συλλόγου Τριφυλίων και μέλος της Θρηλυκής Επιτροπής για την απεικόνιση της ογκομοσίας των τρέβων στην ελληνική όψη του Δίευρου, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση και στέλνω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συνεργαζόμενους. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφερθώ στον ιστορικό ερευνητή Σταύρο Σταθόπουλο ή αλλιώς Σταύρο Λιπεσιώτη, εμπνευστή του οράματος απόδοσης τιμής και μνήμης των τρέβων. Το όραμά του αγκαλιάστηκε από πολλούς φορείς με τη δημιουργία πολλών και βηματικών εκδηλώσεων, είτε σε προσωπική είτε σε συλλογική προσπάθεια. Ενδεικτικά να σας αναφέρω την πρώτη επιτυχημένη επιστημονική μερίδα τον Απρίλιο του 2019 στο New York College. Στη συνέχεια, την έκδοση του βιβλιακού τόμου των Τρέδων, ο οποίος παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Οκτώβριο του 2021, παρουσία κορυφαίων προσωπικότητων της χώρας μας, ένα μεγάλο γεγονός το οποίο συντήθηκε και επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα συντείται. Στη συνέχεια, οι Τρέδες παρουσιάστηκαν σε μια εξαιρετική εκδήλωση στην Πάτρα, ιστορική πόλη της Πελοποννήσου, όπου είχαν σημαίνουσα παρουσία στην απελευθέρωση της πόλης. Στο Περιστέρι, στην εκδήλωση του Συλλόγου μας, του Συλλόγου των Τριφυλίων, το Δεκέμβριο του 2022, ακούστηκαν και ενημερώθηκαν όλος ο κόσμος για το θέμα της δράσης και της προσφοράς των τρέδων
στα Σουνοχώρια και στην Πορνομοριά. Στο μέγαρο της παλιός Βουλής, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Μάρτιο του 2023 ανακοινώθηκε από τον κ. Σταθόπουλο το όραμά του για την νομισματική απεικόνηση των τρέδων στην Ελληνική Όψη του Δίευρου, όπου οδήγησε συνέχεια στη συγκρότηση της Συλλογιστικής Επιτροπής που αναφέρθηκε προηγουμένως από προσωπικότητες της ψηφιακής γης σε όλη την Οικουμένη. Το γεγονός αυτό αγκαλιάστηκε με ομόφωνα ψηφίσματα από όλα τα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Μεσσηνίας. Εξαιρετισμό και βεβαίως από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με την έκδοση ομόφωνων ψηφισμάτων. Παράλληλα, έχει ανοίξει κατάλογος εγγραφής προσωποκριτήτων, στηρίξης του εγχειρήματος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η δημοτική ταγή της χώρας μας και της Ομογένειας στηρίζουν την ενέργεια αυτή. Αισιοδοξούμε το εγχείρημα αυτό να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα από την πολιτεία. Σήμερα είμαστε εδώ, σε μια νέα ιστορική στιγμή εξωστρέφειας, της ιστορικής πορείας των τρέδων, και νιώθω διπλά υπερήφανος, διότι στην πρόσκληση της εκδήλωσης απεικονίζεται η μάχη στο λάδι. Έργο που αναφέρθηκε προηγουμένως του αείμνηστου μεσίνιου ζωγράφου Σωτήρη Τζιαμουράνη, στο Λάπι, το οποίο είναι ένα από τα σουρμοχώρια, ένα από τα 13 σουρμοχώρια όπου κατάγομαι και εγώ, με κορυφαίο βέβαια, με κεφαλοχώρι του Σουλιμά, όπου κάθε 24 Μαρτίου στο κλεισάκι του Αγίου Δημητρίου γίνεται μια λαμπρή εκδήλωση και βεβαίως εκεί γίνεται και απεικόνηση ή μάλλον αναπαράσταση της ομοσπονδιακής των τρέδων. Από το βήμα αυτό τελειώνοντας, θα ήθελα να επιτρέψετε να απευθύνω ευχαριστήριο μήνυμα στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιτελείου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Κατζηδοσίου, διότι με σύγκρισή του και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιτελείου Αθηνών, η ετήσια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Ιερική Σκηνή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στις 14 Οκτωβρίου, με σκοπό την απονομή των βραβείων βιώσιμης καινοτόμου και επέθυνης επιχειρηματικότητας, θα ανοίξει το χορευτικό του Συλλόγου των Φιλίων, χορεύοντας χορούς των θρηλυκών δρέδων. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη σας, για τη σημερινή αυτή εκδήλωση, τη σημερινή παρουσία και πιστεύω ότι και με το Σύλλογο Πολυπολισίων και τους υπόλοιπους φορείς, όλοι εμείς θα μπορέσουμε να αναδείξουμε την ιστορία των τόπων μας. Καλή συνέχεια στην απόψινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνουμε και με τους χαιρετισμούς των επισήμων και νομίζω αξίζει να δώσουμε το λόγο και να ακούσουμε και ένα μήνυμα από τους εικαστικούς που έχουμε κοντά μας. Να σας πω ότι έχουμε διεθνούς ακτυλοβολίας καλλιτέχνες, διακεκριμένους, σπουδαίους με διεθνείς διακρίσεις που αξίζει να τους δώσουμε λίγα λεπτά από το χρόνο μας και να τους φέρουμε εδώ στο βήμα να τους θαυμάσουμε και να τους απολαύσουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να καλέσω εδώ στο βήμα τον κύριο Γεώργιο Σταματόπουλο, Γλύπτη και Χαράκτη, να έρθει να τον δούμε και να τον ακούσουμε. Ύστερα από αυτό το θεατρικό που άκουσα προηγουμένως και που το ένιωσα έτσι με όλη μου την ψυχή, ίσως εγώ να φαντάζω περιττός. Αλλά ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα για μένα όλο αυτό που άκουσα και γνώρισα καλύτερα την ιστορία του νησιού και ένα κομμάτι μιας Ελλάδας την οποία εμείς προσωπικά δεν γνωρίσαμε, αλλά βλέπουμε εδώ αυτά που άφησαν οι πρόγονοί μας. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ κοντά σας στην πανέμορφη Σύρο και την Ερμούπολη, την νύμφη του Αιγαίου με την πλούσια πολιτιστική παράδοση και με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η Σύρος υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα νησιά του κυκλαδικού πολιτισμού που αφήνει το στίγμα της μέχρι τις μέρες μας. Αρχοντική κοσμοπολίτικη με καταπληκτικά διατηρητέα κτίρια, με το μάρμαρο να λούζεται από το φως του Αιγαίου, αγκαλιάζει τους δρέδες και τους επικοινωνεί με το δικό της τρόπο. Σήμερα δεν τιμούμε εδώ μόνο τους δρέδες, αλλά την ίδια τη Σύρο, που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος του ελληνικού πολιτισμού.
Είμαι πολύ λίγες ώρες εδώ στο νησί. Δεν το έχω επισκεφτεί επισταμμένος. Μόνο έτσι κάποιες στάσεις με πλοία που έκανα εδώ για άλλα νησιά. Και πραγματικά αυτό που θέλω να κάνω τις επόμενες, και αύριο που θα μείνω δηλαδή, θα είναι λίγο να περιηγηθώ την Ερμούπολη και να θαυμάσω ιδιαίτερα τα κτίρια της, να θαυμάσω αυτούς τους γλύπτες οι οποίοι πραγματικά έχουν αφήσει αριστουργήματα στον τόπο μας και τα επικοινωνούμε εμείς εδώ μέσω αυτής της εκδήλωσης και μέσω των τρένων και εμείς ως οικαστικοί. Προσωπικά δεν κατάγω από τη Σύρο, αλλά ούτε και από τη Μεσσηνία. Θα μου επιτρέψει λίγο να κάνω μια μικρή αναδρομή για το πώς ήρθα σε επαφή με τους κατοίκους της Τριφυλίας. Γνώρισα τον κύριο Σταθόπουλο όταν επικοινώνησε μαζί μου προκειμένου να κάνουμε ένα μετάλλιο για το Ρίπεση και γενικώς για τα σουλιμοχώρια και τους ιστορικούς δρέδες. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι τότε δεν γνώριζα πολλά πράγματα για την ιστορία της περιοχής και για τους δρέδες και τη συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση. Δέχτηκα έτσι με χαρά και αφιλοκερδώς να το κάνω αυτό το μετάλλιο, γιατί θεώρησα ότι καταθέτω έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους εκείνους που αγωνίστηκαν για να είμαστε τώρα ελεύθεροι και να χτίσουμε το ελληνικό κράτος. Από τη στιγμή που ήρθα σε επαφή με τους ανθρώπους της περιοχής των απογόνων των Τρέδων, εισέπραξα μια ξεχωριστή αγάπη και ζεστασιά που δύσκολα πραγματικά βρίσκει σήμερα. Μια αγάπη όμως και ζεστασιά που συνάντησα και σήμερα εδώ στη Σύρο, παρά τις λίγες ώρες που βρίσκομαι εδώ στο νησί. Χαράσοντας αυτό το μετάλλιο, έγινε η πρώτη με επαφή με τους Μεσσήνιους και ιδιαίτερα με την Τριφυλία. Άνοιξε λοιπόν ένας καινούριος δρόμος για μένα, γνωρίζοντας τον τόπο και μαζί σημαντικούς ανθρώπους, συγγραφείς, λαογράφους, απλούς τριφυλίους με ευαισθησία και σεβασμό στο ιστορικό παρελθόν τους, αλλά προπαντός με σεβασμό στη διαφύλαξη κληρονομιάς των προγόνων τους για την οποία είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Επικοινωνώντας λοιπόν την περίπτωση των Τρέδων εδώ στη Σύρο, αφιερώνω εκτός από το μετάλλιο και το εικαστικό και ένα εικαστικό έργο μου στους Τρέδες και το δωρίζω έτσι ώστε και με τη δική μου συμβολή να δημιουργηθεί μια εικαστική πινακοθήκη με συμμετοχή επίσης πολλών άλλων καλλιτεχνών και με ευαισθησία στο θέμα. Και είναι ιδιαίτερη τιμή που το έργο αυτό το παρουσιάζει για πρώτη φορά εδώ στη Σύρο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και για την γκαλερί την οποία θα παρουσιάζει αυτό το έργο. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τους εκλεκτούς εικαστικούς συναδέλφους μου εκτός των άλλων και εσάς σεβασμιότατε που βρίσκεστε εδώ κοντά μας και ιδιαίτερα τον δάσκαλο τον Αριστίδη τον Πατσόγλου που για μένα βρίσκω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που έχω θα έλεγα συνεκθέτω μαζί του. Είναι ιδιαίτερη τιμή. Η Ελληνική Επανάσταση έγινε κάτω από αντίξωες συνθήκες για τον ελληνισμό και κόντρα στις συνεχείς φωνές που έλεγαν ότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα να πραγματοποιηθεί. Όμως έγινε και έγινε με επιτυχία. Τα γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά, αλλά σχεδόν πάντα πίσω από τους γνωστούς μεγάλους ήρωες υπάρχουν και σχεδόν άγνωστοι ιστορικοί σταθμοί που δεν υπολείπονται σε σημασία, σπουδαιότητα και ηρωισμό σε σχέση με τα γνωστά ορόσημα της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι, με την ευκαιρία της εκδήλωσης εδώ στη Σύρο, ας γνωρίζουν όλοι ότι παντού και πάντα θα υπάρχει ο ιερός όρκος των απλών ανθρώπων, των απλών Ελλήνων και όσων ακόμα αισθάνονται Έλληνες για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Η ιστορία των Τρέδων είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στην Ελληνική Επανάσταση και δεν έχει γίνει ευρέως γνωστή. Οι άνθρωποι της Τριφυλίας διέσωσαν για αιώνες την παράδοση, τη θρησκεία και τον ελληνισμό και όταν ήρθε η ώρα να υπερασπιστούν αυτά τα ιδεώδη, έδωσαν πολύτιμο όρκο στον αγώνα για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Χωρίς να υπολογίσουν τίποτα τις ζωές τους, χωρίς στεροβουλία, με μοναδικό κίνητρο τη δική μας σήμερα ελευθερία και ευημερία. Χαιρετίζοντας και την έκδοση του Λευκώματος, για τη γαλλική έκδοση που είναι στα Σκαριά, αφιερώνω και τη φιλοτέχνηση του έργου και του μεταλλείου της ορφομοσίας για τον αγώνα των Τρέδων της Ανεξαρτησίας αλλά και για την επικοινωνία όλου αυτού του εγχειρήματος από τη Σύρο και όλους εδώ τους διοργανωτές, τους οποίους και πάλι ευχαριστώ
και έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να απολαμβάνουμε τους καρπούς αυτών των αγώνων με μοναδική μας υποχρέωση να διασφαλίσουμε αυτή την ελευθερία ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η περιοχή της Τριφυλίας Κιντρέδες υπήρξαν προτεργάτες στον αγώνα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο σε αντρία και αφοσίωση. Ας κάνουμε λοιπόν μια γνωστή αυτή την πτυχή της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης έτσι όπως σήμερα οφείλουμε και έτσι όπως την αγκαλιάζει η Σύρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλέσουμε τον κύριο Αριστίδη Πατσόγλου, Γλύπτη και Χαράκτη. Δεν ξέρω τι να πω έξτρα από αυτή τη βραδιά που είδα. Ένα πράγμα με έκανε να ξανασκεφτώ ότι αυτό που πίστευα πάντα ότι η μνήμη είναι το βασικό πρόβλημα για τον άνθρωπο να πάει μπροστά, να δει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Και αυτό το οφείλω στην Ολλανδία. Διαπιστώνω ύστερα από την βραδιά αυτή. Και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους που οργανώσατε αυτή τη βραδιά και να γίνουν τέτοιες βραδιές. Σας ευχαριστώ όλους. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο Πατσόγλου, Γλύπτη και Χαράκτη και να πούμε βέβαια ότι στο Δημαρχείο υπάρχει ο άνθρωπος με το δελφίνι, ένα πολιτιστικό τοπόσημο που είναι δικό σας και σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς γι' αυτό. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Πέτρο Γεωργαρίου, Γλύπτη, να τον φωνάξουμε κοντά μας. Να σας πω, γιατί θα προλάβω, δεν ξέρω αν το πει ο ίδιος, ότι έχει φιλοτεχνήσει το άγαλμα του Μάρκου Βαμβακάρη που βρίσκεται και μας καλωσορίζει και σας καλωσορίζει στο Δημάρχη του Νίκολη. Εγώ κρατάω από τη Μάνη και ήρθα από τη Μάνη για αυτόν τον λόγο. Πριν από 50 περίπου χρόνια περνούσα από τη Σύρα σαν φοιτητής. Πήγαινα στη σχολή της Τίνου. Ένας από τους πρώτους σταθμούς της παιδείας μου ήταν η σχολή της Τίνου. Και τώρα έρχομαι εδώ και σαν δάσκαλος και σαν δημιουργός του Μεγάλου Μάρκου είχα έρθει πριν και τώρα έρχομαι με βάση αυτό τώρα το σπουδαίο γεγονός μνήμης, έτσι το λένε αυτό. Και θέλω να συγχαρώ όλους αυτούς που συνέβαλαν για τη διατήρηση αυτή της μνήμης. Και είναι βασικό γιατί συμπεριλαμβάνεται και εμάς τους καλλιτέχνες για αυτή την σπουδαία εκδήλωση. Ξέρετε, ο κάθε τόπος πενεύεται για τη δική του διαφορετικότητα. Όλοι οι φυσιογνωμίες έχουν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανάλογα που βρίσκονται, έχουμε δική τους κουλτούρα και στο πέρασμά μας από αυτόν τον τόπο φαίνεται μέσα από το έργο που αφήνουμε. Οι Ντρέδες, που έχουμε την τιμή σήμερα να συμμετέχουμε σε αυτό, φαίνεται στα δύσκολα αυτά τα χρόνια, τα επαναστατικά χρόνια, πρωτοστάτησαν στον αγώνα της Εθνικρισίας. Εμείς είμαστε γειτόνια με τις Μανιάτες. Φαίνεται ο Ταλετός, έτσι το λέμε, τον Ταΐγελο, καλλιέργησε ίδιες φυσιογνωμίες, γιατί εκεί πάνω συμμετείχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπε και ο μιλητής ότι ήταν γράμματοι, αμόρφωτοι, αλλά μέσα τους υπήρχε στο ασυνείδητο μάλλον, όχι στο υποσυνείδητο, αυτή η έννοια της πατρίδας. Και
Ξέρετε, όλα αυτά όμως που συνέβησαν, που συμβαίνουν, αποτυπώνονται, πώς θα μείνουν στον χρόνο, αποτυπώνονται μέσα από τη γραφή, μέσα από τις προφορικές αναφορές. Εμείς στο χωριό μου μεγαλώσαμε στη Ρούγα και στο, κάτω από το φως του Λιχναριού, με την, μετάδοση από τις γιαγιάδες, από τους πριν, ανάλογα ο καθένας πώς τα ακούσματα που είχε. Έχουμε τις μεταφορές αυτές από το τραγούδι. Έχουμε μέσα από την ποίηση, τρομερά ποίηματα έχει αφήσει η λαϊκή μπούσα, τεράστια. Έχει μείνει μέσα από τα έργα τέχνης, ζωγραφικά όπως είναι σήμερα, γλυπτικά, και γι' αυτά αυτά τα έργα λέγονται μνημεία. Λέγονται μνημεία από το μένο, θύμηση δηλαδή. Και δεν είναι τυχαίο το ότι βάζουμε ένα έργο σε ένα χώρο που το λέμε σημείο, να είναι περίοπτο, εκεί που κινούμε, που ζουν οι άνθρωποι, για να... και βάζουμε εκεί ένα άγαλμα. Το άγαλμα είναι από το αγάλωμε, ανυψώνομε προς το θείο, για να μας θυμίζει. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου έχει την τάση να χάνει πληροφορίες. Οπότε ένα έργο τέχνης είναι ένα πολύ καλό εργαλείο κατά της λύθης. Και είναι αναγκαίο, αν δείτε και στην έκθεση θα πάμε μετά, το θέμα είναι ντρέδες. Οι ντρέδες ήταν ένα ένοπλο σώμα που αναπτύχθηκε στις ορεινές γραμμές κατά της Επανάστασης. Ακούγοντας ο άλλος τώρα ντρέδες, πάει το μυαλό του, γιατί περισσότεροι δεν τους ήξεραν από κοντά, με αναφορές. Θα δείτε την πολυπλοκότητα των έργων, τη διαλεκτική δηλαδή που εφαρμόζουν οι καλλιτέχνες. Αν αυτό, το λέω και για σας που εκφράζετε την τοπική αυτοδιοίκηση, και για όλους όσους συμμετέχουν στην οργάνωση, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκφράσουν τις θέσεις τους, είναι σπουδαίο τι θέση παίρνει κανείς, αν αυτό το κάνουν όπως οι καλλιτέχνες, διαλεκτικά δηλαδή, θα δείτε πόσο πιο όμορφες αποφάσεις θα παίρνουμε, όχι μόνο διάστατες, πολυδιάστατες, και πολύ πιο ενδιαφέρον. Αυτά. Να είσαστε καλά, γιατί χρειαζόμαστε τέτοια δρόμενα μήνυμα. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ και για τα όσα μας είπατε και μας χαρίσατε απόψε εδώ στη συντροφιά μας, και να καλέσουμε τον Γεώργιο Πυρούνια, ζωγράφο, να έρθει εδώ κοντά μας, να τον δούμε επίσης, να μας πει δύο λόγια, να τον χειροκροτήσουμε και εκείνον. Τα μεγάλα και μικρά ιστορικά γεγονότα, για να παραμείνουν στη μνήμη μας, πέρα από τα γραπτά ιστορικά κείμενα, ένα αυτό που χαράσετε, ένα από αυτά που χαράσετε στη μνήμη μας και αφήνετε ανεξήλυτο το αποτύπωμά του, είναι η εικόνα του γεγονότος. Για τα ιστορικά γεγονότα, των χρόνων που δεν υπήρχε η φωτογραφία, την αποθανάτηση την δίδουν οι ζωγράφοι και οι γλύπτες. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας όλων των Πελοποννησίων οικαστικών να συμβάλλουμε στην προσπάθεια των νέων τρέδων για να αναδείξουμε τους αγώνες των παλαιών τρέδων και κατ' επέκταση όλων των Πελοποννησίων, που θυσιάστηκαν για την απελευθέρωσή μας από τους Οθωμανούς το 1821. Προσπάθεια που επισφραγίζεται μέσα από τον τόμο της γαλλικής έκδοσης, προκειμένου να γίνουν γνωστοί οι αγώνες των τέδρων και στη διεθνή κοινότητα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πυρούνια. Και τώρα νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι έχει φτάσει η ώρα να περάσουμε στο κεντρικό σημείο της σημερινής εκδήλωσης, στην καρδιά της εκδήλωσης, αν θα μου επιτρέπατε να πω.
και να καλέσουμε εδώ κοντά μας τον απόγονο των Δρέδων, τον κύριο Σταύρο Σταθόπουλο, επιμελητή του επαιτειακού τόμου των Δρέδων, Δρέδες, στην πρώτη γραμμή της ελληνικής παλιγενεσίας και εμβληματικές δράσεις, απόδοσης μνήμης και ανάδειξης της ιστορικής τους παρουσίας. Κύριε Σταθόπουλε. Σεβασμιότατε Καθολικέ Επίσκοπε, κύριε Πέτρο Στεφάνε, κυρίες και κύριοι της Αυτοδιοίκησης, αρχόντισες και άρχοντες της Ήρου, αγαπημένοι εικαστικοί και συντελεστές των δράσεων για τους Δρέδες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ομογενείς, που ζείτε με προσιλωμένη την ψυχή και την καρδιά στην πατρίδα και συμμετέχετε διαδικτυακά, καλησπέρα σας. Η λέξη Σύρος προέρχεται από τα αρχαία φοινικικά, από τη λέξη Σούριο, Σούρα, που σημαίνει βραχώδης. Η Σύρος, λοιπόν, που είναι ένας βράχος νησί, στη μέση του Αιγαίου ξέρει να θάλει σπάνια άθη της διανόησης, των τεχνών, της οικονομίας, τονώνοντας την καλλιτεχνική ψυχή του τόπου με γνώμονα μια ευρεία ευημερία και ευοχία πνευματικών και υλικών αγαθών στο μέτρο του δυνατού. Η συμβολή της πανέμορφης Ήρου ως πυλώνα πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξης στο γενέθλιο της ελεύθερης Ελλάδας υπήρξε πρωταγωνιστική και ανεκτίμητη. Με την απελευθέρωση της χώρας και σε κάθε κοσμοϊστορικό συμβάν, η Σύρος θα απορροφούσε τις αλλεπάλληλες προσφυγικές ροές αναστηλώνοντας τον ελληνισμό και κοινωνικο-οικονομικά. Σημαντικοί εκπρόσωποι των τεχνών και της λογοτεχνίας άφησαν το αποτύπωμά τους εδώ, στη γραφική Σύρο, στη Σύρο που συγκέντρωνε την προσοχή σπουδαίων του πνεύματος καλλιτεχνών και διάσημων προσωπικότητων. Η μυθιστορηματική παρουσία του συγγραφέα, θεατρικού συγγραφέα, εκδότη και μεγιστάνα της εποχής Αλέξανδρου Ντουμά, μετά του φίλου του ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Κλοντ Όσκαρ Μονέ, όπου αναζητούσαν το πιο ισχυρό ταρσανά της Μεσογείου για να επενδύσουν στην αυπήγηση της υπερσύγχρονης θαλαμικού Μοντεχρίστος, με τη γεωγραφική υπογραφή Σύρος ως εγγύηση ναυπηχικής τεχνογνωσίας. Η ευρωπαϊκή καταξίωση της Σύρου έφερε στο νησί τον Hans Christian Andersen, από το οποίο ενθουσιάστηκε και συνέγραψε σχετικό βιβλίο. Η Σύρος τον 19ο αιώνα αποτέλεσε κέντρο αυτοσύνης υψηλής πολιτισμικής και επιστημονικής στάθμης με διεθνή ακτινοβολία σε Δύση και Ανατολή. Οι επιδραστικότεροι Έλληνες, λογοτέχνες, ναι, κατάγονται και γεννήθηκαν στη Σύρο, που τους γαλβάνισε σε δοτική ψυχή, όπως ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ο Θεσπέσιος φυσικά Γεώργιος Ουρής, ο Δημήτριος Βικέλας και ο Μάνος Ελευθερίου. Εδώ προσέφεραν το πνευματικό τους έργο η νεόφυτος Βάμβας και άνθιμος Γαζής, λόγοι και λεγόμενοι δάσκαλοι του γένους. Εδώ γεννήθηκε ο πατέρας του ρεμπέτικου Μάρκος Βαμβακάρης. Στη Σύρο βρέθηκε η εικόνα κίνησης της Θεοτόκου, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Αυτή η κοσμοπολίτικη άβρα διαρκεί μέχρι και σήμερα, επηρεάζοντας αντιστοίχως πρώτα τα Κυκλαδονήσια. Στο ταξίδι αυτό της προόδου και της ανάπτυξης θα βρει και Πελοποννησίου στην καταγωγή να έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο νησί της Σύρου και να συνδράμουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και δεκαετίες. Διατηρούν συνειδητά τα πελοποννησιακά ήθη και έθιμα, θεσμοθετώντας τα καταστατικά μέσω της συλλογικής έκφρασης και σε αρμονική σύπνοια με τους νησιώτικους ρυθμούς ζωής της Σύρου. Ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σύρου πλέον χαράσει σπουδαία συλλογική πορεία με σημαίνουσα κοινωνικοπολιτισμική παρουσία. Οι φίλοι συνδιοργανωτές και η Σύρος προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των σύγχρονων Δρέδων ως φιλοσυριανοί. Συριανές και Συριανοί, σας ευχαριστούμε θερμά για την υποδοχή των Δρέδων στην κοσμοπολίτησα αρχόντισα των Κυκλάδων στη Σύρο. Εγκάρδιες ευχαριστίες στους φιλότεχνους υποστηρικτές του πολιτισμού, των καλών τεχνών, της λογοτεχνίας, της δημοκρατικής προόδου και ελευθερίας. Χάρη σε εσάς νεολογήθηκε η πολιτιστική αργό για να ταξιδέψουμε σαν σύγχρονοι αργοναύτες στη Σύρο, την ιστορική μνήμη των Δρέδων, αδράτοντας το χρυσό μαλλοδέρας της κολχίδας των τεχνών και της υψηλής αισθητικής.
Ένα νησί που ακτινοβολεί αδιάλειπτα με τη σημαντική παρακαταθήκη που αφήνει στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, τις επιστήμες και τις εικαστικές τέχνες. Στο ταξίδι αυτό στη Σύρο μας καλωσορίζει το γλυπτό του Μάρκου Βαβακάρη, από τον καταξιωμένο γλύπτη Πέτρο Γεωργαρίου, με μοναδικά εικαστικά τοπόσημα φιλοτεχνήματα από τον δάσκαλο, τον παγκόσμιο, τον Αριστίδη Πατσόγλου, καλλιτέχνες που ανήκουν με περηφάνεια στη μεγάλη εικαστική οικογένεια των Τρέδων για τη γαλλική έκδοση του επετειακού τόμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η απόψινή εκδήλωση φιλοξενείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που συμπληρώνει αισίως και τα 200 χρόνια από την ανέγερσή του. Εδώ, στον προαύριο χώρο του ναού, πάρθηκε η απόφαση της ονοματεθεσίας της Ερμούπολης. Μας εμπνέει δέος η πνευματική παρουσία των προγόνων σας, οι οποίοι ως ιστορικοί οδοδείχτες κατευθύνουν σε γονοκλησία απόδοσης τιμής και ευγνωμοσύνης στο είναι μας. Για το λόγο αυτό, προλίγου τους ανάψαμε οφειλόμενο Αγιοκύριε εντός του Ιερού Ναού και τους προσφέρουμε νοερό θυμίαμα. Στη Σύρο, ο καθολικισμός και η Ορθοδοξία συνυπάρχουν ως κοινωνία αγάπης και αλτρουισμού του χριστιανισμού. Στη Σύρο του εκκλησιαστικού μας πατρός και οδοπροβλήτου ποιμενάρχη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Δωροθέου. Στη Σύρο του Σεβασμιωτάτου Καθολικού Επισκόπου κ. Πέτρου Στεφάνου, που η αγάπη της προστασίας, της προσφοράς του είναι πρωτοφανής για τους Δρέδες. Με τα εσφραγίδα αγάπης της Καθολικής Επισκοπής, η εκδήλωση υπέρ της ιστορικής μνήμης των Τρέδων προσθέτει μία νέα ιστορική σελίδα στην ιστορική εξέλιξη και στην πολιτιστική προσφορά των Τρέδων στο σύγχρονο κόσμο. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά. Στο εύλογο ερώτημα «Ποιος ο λόγος παρουσίας των Τρέδων στη Σύρο» οι απαντήσεις ποικίλουν. «Ντρες» σημαίνει ευθύς άνθρωπος, δεινός αγωνιστής, λεβέντης. Οι Τρέδες υπήρξαν η ψυχή της ελληνικής επανάστασης λόγω του ανυπότακτου και ανυποχώρητου χαρακτήρα τους. Το προσωνύμιό τους ήταν ταυτόσημο του ηρωισμού και της γενναιότητας. Οι Τρέδες έθεσαν τα θεμέλια της ελληνικής επανάστασης και πρωταγωνίστησαν στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Οθωμανούς, ενώ εν συνεχεία εργάστηκαν υπέρ της κοινωνικής και πολιτικής συνοχής της ελεύθερης Ελλάδας σε ανεξάρτητα πρότυπα της Δυτικής. Της Δύσης. Έτσι λοιπόν, πέραν της παρουσίασης της ιστορικής πορείας των Τρέδων στη σύγχρονη καλλιτεχνική και πνευματική κοινωνία της Σύρου, θα διαφωτιστούν επαρκώς αθέατες πτυχές της ιστορίας μας. Αυτή η διανοητική εγρήγορση συνοψίζεται σε μόλις δύο φράσεις. Οι Τρέδες συνέβαλαν στην πνοή ελευθερίας. Οι Συριανοί συνέβαλαν και συμβάλλουν στην πνοή δημιουργίας. Κοιτίδα των Τρέδων υπήρξε Ήπειρος του 13ου αιώνα, περιοχή όπου το συναντάται όρος Ελλάς από τους Ελλούς, ιερείς του Μαντίου της Δοδόνης. Στη συνέχεια εγκαθίστανται στα Σουλιμοχώρια Μεσσηνία, στην εποχή των Κομινών και Παλαιολόγων των 14ου και 15ου αιώνα. Είναι οι προστάτες του Δεσποτάτου του Μιστρά, του τελευταίου διασωζόμενου τμήματος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η πρώτη τους μάχη στην προάσπιση της Πελοποννήσου δόθηκε το 1397 απέναντι στους Οθωμανούς και βαστά έκτοτε ο αγώνας για ελευθερία από το 1560, έτος της Οθωμανικής κατάληψης της Πελοποννήσου. Δηλαδή οι Τρέδες κονταροχτυπήθηκαν με τους Οθωμανούς για 400 χρόνια. Το 1534, μετά την κατάληψη της Χωρώνης από τους Οθωμανούς, αρκετοί Τρέδες κατέφυγαν στη Νότια Ιταλία, συμμαχούν σε κοινή γραμμή με τους Βενετούς στις πολεμικές σειράξεις εναντίον της Υψηλής Πύλης. Ο ακρίτας πολέμαρχος της Ευρώπης, Μερκούριος Μπούας, έδοξος πρόγονος των Τρέδων, τιμήθηκε για την προσφορά στους Οθωμανικούς πολέμους από τον Δόγη της Βενετίας, τον Αυτοκράτορα της Γαλλίας Λουδοβίκα XII και τον Αυτοκράτορα Μαξιμιλιάνο Α της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στη προγονική οικογένεια των Τρέδων ανήκει και ο καταξιωμένος Βελισάριος Κορένσιος. Υπήρξε ο παραγωγικότερος ζωγράφος της Νάπολης. Ο Κορένσιος συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της ζωγραφικής αντιμεταρρύθμισης και στη διαμόρφωση της Ναπολιτάνικης σχολής ζωγραφικής. Σπουδαία προσωπικότητα που η ζωή και το έργο του σήμερα αναδεικνύεται σε ογκώδη επιστημονικό πόνημα,
από τον καθηγητή ιστορίας της τέχνης Παναγιώτη Ιωάννου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος συμμετέχει και στη γαλλική έκδοση. Οι Τρέδες επίσης πολέμησαν γενναία και με αυτοθυσία για την υπεράσπιση της Κύπρου, την οποία σύμφωνα με μαρτυρίες την αποκαλούν προσφυλή τους πατρίδα. Ο Ρενέσης, ο Μάνεσης, ο Μαμπέτης, ο Μπούας, ο Ροντάνης, ο Πρίφτης είναι μερικοί εκ των Τρέδων που υπηρέτησαν με ανδρεία στο ελαφρύ υπηκό υπό το λάβαρο του Αγίου Μάρκου στην άμυνα πόλεων, όπως της Πάφου, Λευκοσίας, Λεμεσού και της Αμόχωστου στη Βενετοκρατούμενη Κύπρο. Συγκλονίζει η αιματηρή θυσία των Κυπρίων της διετίας 1570-1571. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία καταγράφονται στα κείμενα της Κυπρίας ιστορικού Νάσας Παταπίου για πρώτη φορά από τα αρχεία του Βατικανού και θα περιέχονται στη γαλλική έκδοση του εφετειακού τόμου των Τρέδων. Η αποτυχία που σημειώθηκε στα ορλοφικά του 1770 με τη συμμετοχή 3.500 ένοπλων Τρέδων ήταν μια πρώιμη προσπάθεια των Ελλήνων με επαναστατικό κέντρο την Πελοπόννησο για αποτείναξη του τουρκικού ζυγού με την υποστήριξη της Ρωσίας επί Εκατερίνης Β. Τη γενική αρχηγία της Πελοποννήσου για 300 χρόνια από τα 361 χρόνια σκλαβιά στον Οθωμανικό ζυγό την είχαν οι Τρέδες. Στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης οι Τρέδες έχουν θεσπόζουσα συμμετοχή στις κρίσιμες μάχες της Πελοποννήσου. Η αυταπάρνηση παρασύρει με τον ορμητικό τους ενθουσιασμό και άλλους Έλληνες πολεμιστές, ενώ η παρουσία των Τρέδων έκρινε τη διαφορά στη τελική έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων. Για έναν επαναστάτη ήταν τιμή και περηφάνεια να πολεμά στο πλευρό των Τρέδων. Στην απελευθέρωση της Καλαμάτας βρίσκουμε 200 Τρέδες υπό την αρχηγία του Γιαννάκη Μέλιου να πορεύονται αντάμα στις μεσημιακές δυνάμεις και τους Μανιάτες. Το πρώτο επίσημο έγγραφο της Ελληνικής Επανάστασης αποστέλλεται στις 23 Μαρτίου του 1821 προς τους Τρέδες με υπογραφή των Κολοκοτρώνη και Παπαφλέσσα. Ακολουθεί η προκήρυξη ανεξαρτησίας που εστάλει στις ευρωπαϊκές αυλές και είναι το πρώτο διπλωματικό έγγραφο με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1821. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το διοικητικό κέντρο της περίοδου 1821-1834 είναι η Αρκαδιά, η σημερινή Κυπαρισία και όχι η μικρή τότε Καλαμάτα. Η Κυπαρισία λοιπόν, η οποία απελευθερώθηκε ανέμακτα αποκλειστικά από τους Τρέδες με αρχηγό τον Γιαννάκη Μέλιο. Δεικτική η γραφή του Μεσίνιου συγγραφέα Στάθη Παρασκευόπουλου, ότι αν οι Τρέδες δεν είχαν απελευθερώσει την Κυπαρισία, δεν θα γράφαμε ιστορία. Η πρώτη μάχη του αγώνα δόθηκε από τους Τρέδες στις 27 Μαρτίου 1821 στη Λιγούδιστα, τη σημερινή χώρα της Τριφυλίας. Η στρατιωτική ετοιμότητα και το πολεμικό σώμα των Τρέδων είναι εμφανής και καθοριστική στην έναρξη του αγώνα. Στη μάχη της Καρίτινας, οι Τρέδες μάχονται υπό την αρχηγία Δημήτρη Παπατσόρη και Κωνσταντή Μέλιου, ενώ ο αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης μάχεται δίχως δικό του σώμα πολεμιστών. Οι Τρέδες όμως υπήρξαν έμπιστοι συνοδοιπόροι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στους Τρέδες λοιπόν οφείλεται η εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης στα πρώτα της βήματα. Με δική τους πρωτοβουλία απέκλεισαν 20.000 Οθωμανούς της Δυτικής Μεσσηνίας στα κάστρα της Πύλου και της Μεθόνης, αποτρέποντας έτσι την περίπτωση να οργανωθούν ξανά, ενισχύοντας τις Οθωμανικές δυνάμεις της Τριπολιτσάς. Στην απελευθέρωση και όχι στην άλωση της Τριπολιτσάς, πρώτοι οι Τρέδες, χωρίς φόβο καρδιάς, πέρασαν μέσα από την πύλη του Μιστρά. Στη δε πολιορκία των πατρών, 2.600 Τρέδες παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διάδοσή του γενναίου Κολοκοτρώνη και στην εξέλιξή της. Στα Δερβενάκια, οι Τρέδες φυλάττουν ως σύγχρονοι Σπαρτιάτες του Λεωνίδα τα στενά του Αγίου Σώστη, όπου κρίθηκε η τελική μάχη. Η εισβολή του Ιμπραήμ Πασά και των στρατευμάτων του στην Πελοπόννησο ψευδεπίγραφα έχει αναδειχθεί και διδάσκεται στα σχολεία ως η εισβολή του αίτητου ενός αίτητου ηγέτη. Οι Τρέδες έδωσαν αμέτρητες μάχες επιδεικνύοντας απαράμιλο ζήλο και αυτοθυσία, αντιμετωπίζοντας το δίθεν ακαταμάχητο και αίτητο του στρατεύματος του Ιμπραήμ, εξατλώντας τις δυνάμεις του σε 22 αλλεπάλληλες μάχες, εκ των οποίων
Η 11 ήταν πολεμική σύραξη αναμέτρηση Ντρέδων και Ιμπραήμ ή τμήματος του στρατού του. Στις 8 πολεμικές αναμετρήσεις ο Ιμπραήμ είτε ιτήθηκε είτε υποχώρησε μόνο από τους Ντρέδες. Επιτρέψτε μου να αναδείξω ότι αυτή η καταγραφή ως συγκεντρωτικός πίνακας λέγεται για πρώτη φορά εδώ σε εσάς στη Σύρο. Στη μάχη στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου του 1825 πολλοί Ντρέδες με τον Παπαφλέσσα και άλλους συνέλληνες πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της ελευθερίας. Είναι η θυσία που εμψυχώνει τους επαναστατημένους Έλληνες. Δείγμα εντυπωσιακής, αγωνιστικής διάθεσης φανερώνεται από την αυθόρμητη πυγμή 1.200 Ντρέδων Αρκαδινών που στις 22 Ιουλίου 1825 στις καριές της Καρίτενας αντιμετωπίζουν τις αιγυπτιακές ορδές 7.000 εκπαιδευμένων πολεμιστών με την τρομακτική αναλογία 1:7, αποδεικνύοντας ότι οι Ντρέδες πολεμούσαν ποιοτικά με τη συμφυή του στρατηγική ευθεία και όχι ποσοτικά και αδέξια. Η μάχη στο Λάπι των Σουλιμοχωρίων στις 22 Απριλίου 1827 είναι μνημειώδης με τους Ντρέδες σαν μετάκλητη αυταπάρνηση να δίνουν στον Ιμπραήμ την ισοβαρή σπαρτιατική απόκριση του Μολόν Λαβέ. Ο Ιμπραήμ ευνηδιάζεται, ιτάται και υποχωρεί. Τα Σουλιμοχώρια, η έδρα των Ντρέδων, διασώζονται από την Αιγυπτιακή λέλαπα. Αυτή η νίκη και η συνακόλουθη καταστροφή του Αιγυπτιακού στόλου στις 20 Οκτωβρίου του 1827 στη ναυμαχία του Ναυαρίνου κλονίζουν τις λυσαλαίες σκέψεις του Ιμπραήμ. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου, ναι, είναι ένα κορυφαίο και κομβικό πολεμικό γεγονός. Δεν είναι όμως αυτό που επικρατεί στη δημόσια συζήτηση και στη σχολική αίθουσα ότι ο Ιμπραήμ έπαυσε τις εκτροπραξίες και αποχώρησε. Ο Ιμπραήμ παρέμεινε και πολεμούσε για έναν ακόμα χρόνο. Στον απόϊχο αυτής της πανολεθρίας, οι Ντρέδες συνεχίζουν να αποκρύουν τις δυνάμεις του Ιμπραήμ. Στις 24 Νοεμβρίου του 1827 στη Ζούρτσα Ολυμπίας και στις 29 Νοεμβρίου στο Γεράνιο Τριφυλίας, με την άνηση αναλογία των μόλις 2.000 Ντρέδων εναντίον 9.000 Αιγυπτίων. Μία παρόμοια άνηση μάχη δίνεται στις 23 Απριλίου 1828, όπου οι ολιγάριθμοι Ντρέδες αντιμάχονται 7.000 Αιγυπτίους στη Γλάτσα Τριφυλίας. Η μάχη ανακόπτεται και δίνεται εκ νέου στις 28 Απριλίου 1828 στη Ζούρτσα. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ο Ιμπραήμ έχει γυνάτη την αγωνιστική δυνότητα και σπουδαιότητα των Ντρέδων, προσπαθώντας αλλεπάλληλα να επιτύχει ατιμωτικά χτυπήματα σε περιοχές πέριξ της κοιτίδας των Ντρέδων, με αποτέλεσμα η μάχη να αφορά πρωτίστως τον Ιμπραήμ και τους Ντρέδες. Μέλημά του να αφανίσει τον εχθρό του, τους Ντρέδες, και να ισοπεδώσει τα Σουλιμοχώρια. Η τελική αναμέτρηση δίνεται στις 20 Μαΐου 1828 στα Γουβαλάρια Σουλιμοχωρίων. Πρόκειται για την τελευταία μάχη του αγώνα στην Πελοπόννησο. Εκεί, με μια εντυπωσιακή αναλογία 1:3, οι ατρόμητοι 8.000 Ντρέδες Αρκαδινοί καταφέρνουν συντριπτικό χτύπημα εναντίον στρατεύματος με έντρομους 22.000 άντρες του Ιμπραήμ Πασά και αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Μετά από αυτή τη νίκη των Ντρέδων, ο Ιμπραήμ αναγκάζεται να φύγει οριστικά από την Πελοπόννησο. Ο όρος Ντρές αφορά αποκλειστικά, αναφέρεται και προσδιορίζει τους Σουλιμοχωρίτες οπλαρχηγούς. Όμως το σώμα των Ντρέδων, σε αρκετά πολεμικά γεγονότα, είναι ενιαίο με τους αδελφοποιητούς οπλαρχηγούς της Ζούρτσας, των Κοντοβουνήσεων και του κάμπου της Αρκαδιάς Κυπαρισίας. Οι Ντρέδες, τέλος, πέραν από την αγωνιστική τους προσφορά, είχαν και βαθιά κοινωνική συνείδηση, προστατεύοντας τα θεμελιώδη και κυριαρχικά δικαιώματα και το πηγαίο αίσθημα αυτοδιάθεσης των λαών και δίκαιο Έλληνα πολίτη στο νεότευτο ελληνικό κράτος. Έτσι, το 1834 οι Ντρέδες πρωτοστατούν στη Μεσσηνιακή Επανάσταση κατά της Βαβαροκρατίας που αντικατέστησε την Υψηλή Πύλη ως μια κατάφορα άδικη ξενοκρατία. Ο οπλαρχηγός Γιαννάκης Γκρίτζαλης εναντιώνεται σε κατάμετωπο αντιμετώπιση των Βαβαρών που τον εκτελούν στην Άνω Πόλη της Κυπαρισίας σε διάστημα μόλις 2 ώρων της απόφασης καταδίκης και για να προλάβουν τις αλυσιδωτές αντιδράσεις στους κόλπους των Ελλήνων οπλαρχηγών.
απότοκος αυτών των αναταραχών της Μεσσηνιακής Επανάστασης, ήταν η παραχώρηση του πρώτου συντάγματος του 1843 στο πλαίσιο της αυτοδιάθεσης των λαών. Ωστόσο, η Μεσσηνιακή Επανάσταση, κύριε Πρόεδρε, απάντηση στο ερώτημά σας, ήταν και το κυρίαρχο γεγονός που οδήγησε στην παρακμή και αφάνεια της εθνικής ιστοριογραφίας για τον αγώνα αυταπάρνησης των τρέδων πάνω στο έπαγλο στερέωμα της ελληνικής παλιγενεσίας. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ελληνική παλιγενεσία, οι απόγονοι των τρέδων, ξεκινήσαμε αφιερωματικές δράσεις για την ανάδειξη και διάδοση της ιστορικής τους προσφοράς. Ορόσημο αυτής της προσπάθειας αποτελεί το επαιτειακό λεύκωμα της ελληνικής έκδοσης «Δρέδες στην πρώτη γραμμή της ελληνικής παλιγενεσίας» με τη συμμετοχή εξεχουσών προσωπικότητων της Μεσσηνιακής Γης. Ένα συλλογικό έργο που με αδιάσυστα επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύει τη συνεισφορά των δρέδων στην ελληνική παλιγενεσία. Σήμερα, η έκδοση αυτή μεταφράζεται στη γαλλική και εμπλουτίζεται με έργα τέχνης Ελλήνων και Φιλελλήνων. Για τον ελληνισμό είναι ένα εξαιρετικό εγχείρημα στην προβολή της Ελλάδας με διεθνή απήχηση. Αναδεικνύεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα συνολικά η ελληνική παλιγενεσία ως παγκόσμιο ιστορικό γεγονός. Ένας ακόμα στόχος είναι η νομισματική απεικόνηση της ορκομοσίας των τρέδων στο δίευρο της ελληνικής όψης. Πηγή έπνευσης υπήρξε προηγούμενη ανταπόκριση και αφιλοκερδής προσφορά του γλύπτη χαράκτη φίλου Γιώργου Σταματόπουλου να φιλοτεχνήσει το μετάλλιο της ορκομοσίας των τρέδων, οπότε και προέκυψε η ιδέα να αναπαρασταθεί στην ελληνική όψη στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Για τη θεσμική υποστήριξη ενός τέτοιου εγχειρήματος συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή με εξέχουσες προσωπικότητες διεθνούς βεληνικούς του καιρού κοινής αποδοχής στην ευρύτερη Ελλάδα. Με ενθουσιώδη ομοφωνία προωθήθηκαν και εγκρίθηκαν αποφάσεις και ψηφίσματα περί της απεικόνησης της ορκομοσίας από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των Δήμων της Μεσσηνίας καθώς και της Μεσσηνιακής Αφιπτιωνίας, δηλαδή τον πολιτιστικό θεσμικό φορέα των απανταχού ομοσπονδιών και συλλόγων των Μεσσηνίων. Αυτό το εγχείρημα εγκρίνεται σιγά σιγά σε πανελλήνια κλίμακα και από τον ομογενή ελληνισμό. Αυτή τη στιγμή το εγχείρημα της νομισματικής απεικόνησης βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαδικαστικών διαβουλεύσεων από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας και ελπίζουμε στην υλοποίηση του οράματος. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη φίλη κυρία Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη, γιατί η βοήθειά της πραγματικά είναι μοναδική και του Ηλία, του φίλου μου του Γιαννόπουλου. Παράλληλα, εξελίσσεται η κινητή συλλογή των τρέδων που μέχρι στιγμής απαρτίζεται από έργα 70 καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Παραδοτέα εικαστικά έργα της συλλογής των τρέδων θα θαυμάσουμε αμέσως μετά στη Σύρος Art Gallery, έκθεση που είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο και αείμνηστο ζωγράφο Σωτήρη Τζαμουράνη. Σε όλες μας τις δράσεις θέτουμε στόχους που να υπηρετούν τις πατροπαράδοτες αξίες του πολιτισμού και της ιστορίας. Ανανεώνουμε τη θυσιαστική προσφορά των προγόνων μας στη συλλογική μνήμη, ώστε η οφειλόμενη αναγνώριση του αγώνα τους να γίνει καθολική και να μείνει αιώνια. Προσπαθούμε το ιστορικό παρελθόν να μελετηθεί με όρους ιστορικής εγκυρότητας. Προσπαθούμε να αφήσουμε για τις επόμενες γενιές στο μέλλον το παράθυρο ανοιχτό. Σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι, αυτή την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης των τρέδων πιστεύουμε ότι πετύχαμε στον ειλικρινή και θουσιώδη λόγο μας απόψε. Κλείνοντας, θα επαναλάβουμε τις δύο φράσεις μεταξύ των ανθρώπων της Σύρου και τρέδων. Αν οι τρέδες συνέβαλαν στην πνοή ελευθερίας, τότε σίγουρα ναι, οι Συριανοί συμβάλλουν μέχρι σήμερα στην πνοή δημιουργίας και προόδου. Αυτό το θαύμα του εναντιόστροφα ελληνικού πνεύματος το ζούμε αυτή τη στιγμή, εδώ και τώρα. Οι προκλήσεις του μέλλοντος είναι ήδη εδώ. Ας ακούσουμε την προτροπή του Νίκου Καζαντζάκη και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκεί που δεν μπορούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Σεβασμιότατε.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Σταύρο Σταθόπουλο για όσα μας είπε. Νομίζω πως καταλάβατε κι εσείς γιατί οι Τρέδες, γιατί εδώ στη Σύρο, καταλάβατε τι ήταν οι Τρέδες. Και νομίζω ότι με ένα πολύ γλαφυρό τρόπο μας δώσατε και το συναίσθημα και τα ιστορικά γεγονότα και μας δώσατε και καταλάβαμε πόσο πολύ περήφανοι πρέπει να αισθανόμαστε που υπήρξαν οι Τρέδες και που έχουμε κοντά μας ένα σύγχρονο ντρέ σήμερα μαζί μας. Να τον... Και τον Γιάννη τον Ρούση να χειροκροτήσουμε. Και να πούμε βεβαίως, έτσι ψάχνοντας και εγώ λίγο, γιατί δεν ήξερα η αλήθεια είναι τι είναι οι Τρέδες, και διαβάζοντας βρήκα κάποια στοιχεία όπου πραγματικά με μεγάλη μου έκπληξη συνειδητοποίησα πόσο γενναίοι, ρωμαλαίοι, δυναμικοί να γνωρίζουν τη χρήση των όπλων ήταν οι Τρέδες και πόσο πολύ συνέβαλαν στην απελευθέρωση της χώρας μας και στην επανάσταση στην ελληνική. Να συνεχίσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε λίγο στο κομμάτι των βραβεύσεων. Να μου κάνει η τιμή η κυρία Μωραϊτάκη, Ρίτα Πικρού, Ρίτα, να έρθει εδώ κοντά μας για να βραβευθεί, λοιπόν, από τον κύριο Σταθόπουλο. Θα έρθετε και Γιώργη Σταματόπουλε να παραδώσουμε μαζί στην κυρία Μωραϊτάκη. Σεβασμιότατε και εσείς, δηλαδή. Εδώ είναι το μετάλλιο της Ορκομοσίας των Τρέδων. Το φιλοτέκνησε το 2021 αφιλοτεχνός, χωρίς να γνωριζόμαστε, με άμεση ανταπόκριση, με μεγάλη χαρά και αγάπη, ο γλύπτης χαράκτης Γεώργιος Σταματόπουλος. Στην πίσω όψη απεικονίζεται η Αγία Λάβρα των Φιλοκορίων, είναι ο ιερός ναός του Άγιου Δημήτρης του Σουλιμά. Είναι η ανώτατη διάκριση της Συντονιστικής Επιτροπής και αυτό το μετάλλιο που κρατάω και θα παραδοθεί στην κυρία Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη το έχει φιλοτεχνήσει με τα χέρια του ο Γιώργος Σταματόπουλος. Εάν δείτε την πρόσκληση χωρίς να αδικώ τους άλλους και λέγοντας αδικώ τους μεγάλους μέγιστους εικαστικούς καλλιτέχνες, στα τιμόμενα πρόσωπα θα δείτε και ήθιστε αυτό να αναγράφετε μόνο το όνομά τους. Το όνομά τους είναι η τιμή τους, είναι η διαδρομή τους. Δεν χρειάζεται το διατάφτα συνοδευτικού τίτλου. Η Ρίτα Πικρού Μωραϊτάκη έχει σηκώσει ψηλά τους Τρέδες, την ιστορία τους, έχει προσφέρει πάρα πολλά και περιμένουμε περισσότερα που δεν είναι της παρούσης. Αγαπημένη μου Ρίτα, σας ευχαριστώ θερμά. Να ζητήσουμε από την κυρία Πικρού Μωραϊτάκη να μας πει και εκείνη δύο λόγια. Η τιμή είναι ύψιστη. Ορκίζομαι ότι θα είμαι συνειδητοπόρος των Θεδέσμων σε όλη μου τη ζωή. Ορκίζομαι ότι έχω έρθει εδώ και δυστυχώς σε λίγο θα πρέπει να φύγω με φυσκωτό για να πάω στην οίκο μου λόγω του είμαι πρόεδρος και διευθύνοντας σε ένα φορέα και θέλω που είμαι να τιμώ τη χώρα και πρέπει να προθάβω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το λέω αυτό γιατί από όποια μεριά και αν είμαστε άνθρωποι, με αρχές και με αξίες, με το να πιστεύουμε, με το να όλοι οι πρόγονοι που πραγματικά τιμήσανε και μιλήσανε σήμερα είναι αυτό που μας έχουν παραδώσει. Αν ένα πράγμα θα ρωτήσω όλους σας και τα παιδιά πίσω και όλους σας, αυτό που θα πούμε είναι ότι από εκεί που κατεβόμαστε, από τους προγόνους μας, είναι ό,τι πιο ιερό έχουμε. Οι γονείς ολονών μας και σίγουρα όσων είμαστε εδώ πέρα έχουν δώσει τη ζωή τους για να είμαστε αυτοί που είμαστε. Και εμείς είμαστε περαστικοί. Και αν ένα πράγμα που έχουμε να κάνουμε
είναι να μην ξεχνάμε ούτε τα σπίτια μας, ούτε τους αγώνες, ούτε τις αρχές, ούτε τις αξίες. Και ό,τι μας δώσανε, το έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Εγώ γνώρισα τον κύριο Σταθόπουλο που ήταν εκπαιδευτικό. Την εμπιστευόμουν. Ήταν εκπαιδευτικό της κόρης μου. Μου είπε, Ρίτα, σε θέλω εδώ. Όταν μου το είπε αυτή η γυναίκα, ήξερα ότι για να μου το πει, σημαίνει ότι είναι άξιο, θεσμικό, σωστό. Αμέσως μόλις το γνώρισα, κατάλαβα ότι είχα δίκιο. Από την πρώτη στιγμή μου με πάρει τηλέφωνο για κάτι, ήταν εκεί. Πρέπει σε αυτή την πατρίδα, σε μια πατρίδα που επειδή έχω σπουδάσει στη Βοστόνη, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Boston College, η κόρη μου φυτά αυτή τη στιγμή στην Αμερική, στο MIT και είναι μακριά μου, όμως ξέρω ότι είναι για καλό, να ξέρουμε ότι και απόδειμοι που οι Έλληνες που είναι κοντά μας αγαπάνε τη χώρα και ότι δεν είναι εύκολο. Το να έχεις δύο πατρίδες είναι κάτι το οποίο πραγματικά θέλει κουράγιο. Και όσο και να το λέμε ότι είναι εκεί, είμαστε εδώ. Αυτό λοιπόν που εγώ υπόσχομαι είναι ότι από όποια μεριά και να βρεθώ, θα τιμώ τους προγόνους, θα τιμώ με ποιότητα τους συνειδοπόρους για να ξαναγεννήσουμε τη χώρα. Ήμουνα τυχερή ότι πατρέφτηκα και εγώ τον Αλέξανδρο Μωραϊκάκη, ο οποίος οι προγόνοι του κατάγονται από τη σειρά. Ο παππούς ήταν πρόσφυγας και παντρεύτηκε τον Καλόξυλο, οπότε είναι στο δημοτολόγιο της Σύρου που με τιμάται σήμερα και με κάνει πολύ περήφανη αυτό. Είμαι από την Αθήνα, από τους προγόνους μου, 100 χρόνια Αθηναία που πολέμησαν και αυτοί στην Ακρόπολη, και είμαι από τη μητέρα μου, από τα Χανιά, που και αυτοί πολέμησαν. Αυτή η δύναμη ζωής που μου έχουν δώσει, γιατί ένα κακό που έχουμε κάνει όλοι στη σημερινή ζωή, είναι η λέξη χρήμα, η λέξη εγωισμός, και δυστυχώς ξέρετε ότι υπάρχει. Για αυτούς όμως τους προγόνους που τους είδα ότι λιώσανε για να είμαστε εδώ πέρα που είμαστε, υπόσχομαι ότι θα είναι δίπλα σας. Εγώ. Να αγαπάμε την πατρίδα, να αγαπάμε την αγάπη, να αγαπάμε τις αρχές, να αγαπάμε τις αξίες με πίστη. Πατρίδα, πίστη, να περάσουμε σε ένα κομμάτι που είναι διαφορετικό από όσα προηγήθηκαν, σε ένα κομμάτι όμως που και αυτό, να είστε σίγουροι, θα μας κάνει περήφανος, να περάσουμε στους παραδοσιακούς χορούς και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε. Thank you.
κρασιά. Oh,
βεβαίως που όλοι τους έχουμε ακούσει, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι ήταν ντρέβικοι. Οι δύο ήταν από τα Σουλιμοχώρια, ο τελευταίος ήταν από το χωριό σας, πρόεδρε. Ο ποιος ήταν ο πρώτος, τελευταίος. Ο τρίτος ήταν κοντοχωριανός. Ήταν κοντοχωριανός, οπότε εντάξει, τα μαθαίνω, δεν τα ξέρω ακόμα. Εντάξει, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και να χειροκροτήσουμε τους χορευτές, το Χορευτικό Σύλλογο από την Πελοποννησία Ισίου. Και βλέπετε και νέους ανθρώπους, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Μπράβο, χειροκροτήστε τους. Είναι η παράδοσή μας, είναι οι αξίες μας. Είμαστε εμείς οι ίδιοι τελικά. Και για να φτάνουμε στην ολοκλήρωση σιγά σιγά του εδώ τουλάχιστον, να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι που είναι κάποιες ειδικές βραβεύσεις και να πούμε ότι ο κύριος Σταύρος Σταθόπουλος μαζί με τον κύριο Γεώργιο Πυρούνια βεβαίως, τον αγαπημένο ζωγράφο, θα βραβεύσουν και θα ευχαριστήσουν για την παρουσία του τον αγαπημένο μας καθολικό επίσκοπο, τον πατέρα Πέτρο Στεφάνου. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Μόνο που το έργο το έχω κάνει εγώ, το έχει κάνει ο γιος μου. Έλα, μην πιλέγω εκεί στο άλλο. Εδώ. Και στο φωτογράφο και στους φίλους που μας βλέπουν. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, σεβασμιότατε. Πάντοτε είσαστε παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις. Να περάσουμε γρήγορα στην επόμενη βράβευση, φίλες και φίλοι, προς τον πρόεδρο του Συλλόγου Πελοποννησίων Σύρου και γενικότερα προς τον Σύλλογο Πελοποννησίων, να φωνάξουμε τον κύριο Γιάννη Καλοφολιά, τον αγαπημένο μας. Ένα δείγμα αγάπης και ευγνωμοσύνης, μία αναμνηστική πλακέτα που απεικονίζει σε μικρογραφία το μετάλλιο της Ορκομοσίας των Τρέδων. Αγαπητέ μου Πρόεδρε, σε ευχαριστώ θερμά για όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια, με τη σειρά μας και εμείς, ο Σύλλογος Πελοποννησίων θα δώσει ένα μικρό δείγμα, ένα κυκλαδικό ειδόλιο, το οποίο το δίνουμε στο φίλο μας, τον Σταύρο του Σταθόπουλου, για την πολύτιμη συνεργασία που είχαμε και για την ευκαιρία που μας έδωσε. Εμείς ευχαριστούμε, είστε καλά. Και στο Σύλλογο Πελοποννησίων είναι αυτό, ο Γιαννάκης Μέλιος, Γενικός Αρχηγός ο Πολέμαρχος των Τρέδων, ο πατέρας της κλεφτουριάς, ο δάσκαλος του κλεφτοπολέμου, λοιπόν, από τον κύριο Πυρούνια, στον Σύλλογο Πελοποννησίων. Πρόεδρε, όχι σε εσένα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σαν και σαν πρόεδρο του Συλλόγου Πελοποννησίων, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καθήκοντα που σα κάνετε για εμάς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιώργος Σταματόπουλος. Πολύ ωραία. Ένα μικρό δείγμα αγάπης. Ο Γιώργος θα τιμηθεί την κατάλληλη ώρα. Αυτό είναι ένα προεόρτιο. Μια πρόγευση. Δεν χρειάζεται. Τι άλλο να πω, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλα. Να περάσω στην επόμενη βράβευση. Να περάσω λοιπόν, να φωνάξουμε τον κύριο Πατζόγλου Αριστίδη, να έρθει δάσκαλε. Κοντά μας. Θερμές ευχαριστίες, σας ευχαριστούμε που είσαστε και εσείς κοντά μας και μας κάνατε την τιμή. Ευχαριστούμε όλους τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εδώ κοντά μας, βέβαια.
τη σημερινή ημέρα και μας θύμισαν με την παρουσία τους. Και τώρα, εντάξει, λοιπόν, μου αλλάζει το πρόγραμμα ο κύριος Σταθόπουλος, είμαι έτοιμη για όλα, δεν πειράζει, να φωνάξουμε τον κύριο Πέτρο Γεωργαρίου, τον κλήτη μας, να έρθει και εκείνος κοντά μας, να πάρει το βραβείο του, το τιμητικό. Ο Πέτρος ο Γεωργαρίου δεν έχει δημιουργήσει μόνο πολιτιστικό το πόσιμο για τη Ξήρο στο καλωσόρισμα με τον Μάρκο τον Βαμπακάρη, έχει κάνει και, πώς το είπες, πες το εσύ, μην ακούσει από μένα. Το ξέχασες. Σαν τους ντρέδες. Έναν αητό από τη μια μεριά. Ακούσουμε και εμείς. Άλλοι είναι ντρέδες. Στον πρώτο σωτήρο, πάνω στον γράφο. Κάτσε με το λες. Είναι ένας αητός, από τη δεξιά πλευρά. Και αριστερά είναι συμβολικά αυτά τα έργα, αλληγορικά. Αριστερά πάνω στον βράχο είναι ένας ντρέδες, ο οποίος είναι και αυτός αητός. Ως σαν τους ντρέδες. Είναι... Θα μας ξεναγήσει και θα μας το παρουσιάσει στην καλερίση εδώ σαν γκάλερ. Ευχαριστώ. Με πολύ αγαπή. Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να βρεθεί και ο επόμενος πίνακας που θα δοθεί, να καλέσουμε εδώ κοντά μας έναν άνθρωπο που είναι πάντα κοντά. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για όλη την γενικότερη προσφορά σας. Να περάσουμε λοιπόν αυτό που χαιρετήσαμε στην επόμενη βράβευση. Βλέπετε με ελεύθερο το μικρόφωνο πλέον, τώρα που γνωριστήκαμε νομίζω για τα καλά. Και να μου επιτρέψετε να φωνάξω εδώ κοντά μας έναν άνθρωπο που πάντα στηρίζει, πάντα είναι κοντά σε όλες τις δράσεις, σε κοινωνική προσφορά και στο κοινωνικό σύνολο, και δεν είναι άλλος από τον κύριο Ρένο Φρέρι, με τις πολλές ιδιότητες και πρόεδρος της ΕΠΣΚΙ Κλάδων. Και τι θα, δεν θα μπορούσα να πω για εκείνο, να τον καλέσω όμως να έρθει κοντά, να παραλάβει μαζί με την κόρη του. Μια αποκάλυψη, μου αρέσει τη μικρή Νικολέτα, η οποία η γιαγιά της ήταν Νικολέτα Βαφέα και ο πρώτος παππούς ήταν από τη Μάνη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φρέρι, πάντα κοντά σε όλες τις δράσεις. Να του το δώσουμε, βέβαια, να το δώσουμε. Ο Γιώργος Πυρούνιας. Η καστική οικογένεια, λοιπόν. Γιώργος Πυρούνιας, ζωγράφος, συμμετέχει στο εγχείρημα της γαλλικής έκδοσης ως εικαστικός πρεσβευτής της Λακωνικής Γης. Η σύζυγός του, η κυρία Αθηνά, πώς το πόνιμο της, Παυλάκη, Παυλάκη, είναι διακεκριμένη μουσικοσυνθέτης, και ο γιος του, Αλέξιος Πυρούνιας, πάλι ζωγράφος και μουσικός και κιθαρίστας εξαιρετικός, έχει κάνει το Γιαννάκη Μέλιο. Με πολύ αγάπη. Οικογένεια με καλλιτεχνική φλέβα. Δυστυχώς. Αυτό μπορούμε να κάνουμε μια συνέντευξη. Γιατί. Δεν ξέρω πώς αυτή τη μέρα πιάνω ή πιέζω ή οτιδήποτε, αλλά θα καταλάβεις. Κάτι θα ξέρετε. Γιάννης Ρούσης. Γιάννης Ρούσης, πρόεδρος Συλλόγου Τριχυλίων, απόγονος των Τρέδων, από το Λάπι, με πιο ξακουστό πλαρχηγό και καμάρι των Τρέδων, τον Γιάννη τον Ρούση, τον επωνομαζόμενο Τουρκοφάγο, ο οποίος προπάπους του ήταν αδελφοποιητός με τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, τον πατέρα του Θοδωρή Κολοκοτρώνη. Τώρα το μάθατε με το μικρόφωνο, δεν έρχομαι.
Παναγιώτης το είπαμε. Φίλος, πρόσκληση, ιδέα, έπνευση, πρωτεργάτης, συνδετικός κρύβος. Πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Νιώθω οικογένεια πλέον τους Δρέδες. Εγώ είμαι νησιώτης, αλλά ναι, γιατί όλοι μαζί πολεμήσαμε για την ελευθερία της Ελλάδος, όπως και αυτή. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τιμή μου. Ηλίας Γιαννό. Οι Δρέδες δίνουν στους Δρέδες. Τι να κάνουμε. Έχετε ξεχωριστή συμβολή. Ο Ηλίας ο Γιαννόπουλος έχει κάνει μια τεράστια προσφορά. Συντοπίτες δεν το γνωρίζουν. Πράγμα, οι συντοπίτες δεν το γνωρίζουν, το γνωρίζουν αυτοί που πρέπει. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων σε ό,τι κάνει με προσωπική βούληση. Και θέλω να αναδείξω και να στείλω ένα μήνυμα στους Δρέδες των Συνομοχωρίων ότι αν κάτι καλό περιμένουμε, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα οφείλεται και στον Ηλία τον Γιαννόπουλο. Όταν έρθει το μήνυμα του χρόνου. Σύρος Art Gallery. Οι φίλοι Συριανοί, όταν ήρθα εδώ και γνώριζα, ένα πράγμα μου ζήτησαν μόνο μαζί με την αγάπη τους που μου προσέφεραν. Πάτερ μου, τις ευλογίες σας και ευχαριστίες θερμές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου κυρίου Δωροθέου. Λοιπόν, ένα πράγμα ζήτησαν. Την εξωστρέφεια της Ήρου, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Με την συνεργασία της Ήρτος Art Gallery, σήμερα εκτίθεται ουσιαστικά 52 παραδοτέα έργα, το οποίο σημαίνει ότι από την επομένη της έκθεσης 52 εικαστικοί, κλιμακωτής εμβέλειας, αλλά μίας και αυτής ενιαίας και αδιαίρετης αγάπης, στο βιογραφικό τους θα αναφέρουν τη συμμετοχή στην απόψινή εικαστική έκθεση μνήμης στον αείμνηστο Σωτήρη Τζαμουράνη. Θα αναγράφεται λοιπόν η Σύρος Art Gallery και η συμμετοχή τους οι εικαστικοί στη Σύρο. Μεγάλες και θερμές ευχαριστίες στην αγαπημένη Χριστίνα πρώτα, Λαχλάλη, που μας έχει έρθει από τον Καναδά, και τον Μάνο τον Πιτσικάρη. Ο Γιώργος Ουρής είναι εδώ. Θα προσφέρουμε στη Σεμνή του Τριανταφυλλίδου. Σεμνή όνομα, πραγματικά. Ένα κόσμημα της δημοσιογραφίας της Σύρου και των Κυκλάδων. Την ευχαριστώ θερμά. Ας έκανε μεγάλη τιμή. Ευγνώμων. Από τον Γιώργο Τιμήνια και την Σοφίδρο. Κυρίες και κύριοι. Η τεράστια εικαστική προσωπικότητα λοιπόν, ο Γιώργος Οσουρής, που είχε τον ρόλο του Ρωμίλου, που φέρνει τους δικούς μας ανθρώπους και τους κάνει οπτική παράσταση στο βλέμμα μας. Πίσω από όλη αυτή τη δημιουργία είναι ο πασίγνωστος της Κυκλάδας και όχι μόνο σκηνοθέτης, ηθοποιός, πρόεδρος του Ομίλου Γεώργιος Σουρής, ο φίλος μου πλέον, ο Γιάννης Οδεσύμπρης. Και θέλω να κλείσω όπως ξεκινήσαμε. Πνοήν ελευθερίας από τους Δρέδες στους Συριανούς και οι Συριανοί στους Δρέδες το δώρο τους πνοήν δημιουργίας. Σήμερα
Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος για ένα, εκτός από ότι θαυμάσει αυτή η εκδήλωση που και ξέρετε όταν ασχολείσαι με την ιστορία πρέπει συνεχώς να σπουγγάρει που συνεχώς παίρνει πράγματα. Μεροφορίες, ημερομηνίες, χρονολογίες, αλλά όλα αυτά είναι καμιά φορά περιττά. Όταν βλέπεις ζωντανούς τρίλους μπροστά σου και συγκινείσαι και φέρνεις τα χρόνια πίσω, εννοώ ότι έχεις ζήσει. Σήμερα συνάντησα ξανά ένα σπουδαίο μεγάλο γλύπτη, μιλήσαμε στην αρχή ακόμα, τον κύριο Πατσόλου, και έλεγα μέσα μου ότι αν ζούσε ο Γιώργος Σουρής, ας πούμε σήμερα, θα έλεγε τον κύριο Πατσόγλου, που είχε κάνει και δωρεάν στη Σύνοδο και στην Εγούπλη, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, ένα σπουδαίο γιατί στα χρόνια που ήμουν στο πραγματικό κέντρο με τον Αίμνη, τον Αντώνη Μαρκουλή, είμαστε κύριε Πατσόγλου, και θα λέγαμε έτσι. Είναι βραδιές που συγκινήσε πάρα πολύ, αλλά θα σα πω ότι με συγκινεί περισσότερο σήμερα. Η ιστορία που είπε ο Σταύρος και άλλο, αυτά που λέγεται για του Ντρέδε, που συμπλήρωσε τη βιβλιοθήκη του μυαλού, εννοώ τη βιβλιοθήκη τη ιστορία, αλλά φανταστείτε εδώ που κάθεστε σήμερα. Το είδατε στη φωτογραφία, σε δύο χρόνια από τώρα η Ιωαννούπολη γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ύπαρξή της, από την ονοματοδοσία της. Και φανταστείτε ότι σήμερα καθόμαστε στο προάβλιο αυτό, που σε αυτό το προάβλιο, πριν από 198 χρόνια, δόθηκε το όνομα της Ελλάδας. Είναι και γι' αυτό, αγαπημάτε ο κύριος Σταύρος, έπρεπε να επιλέξουμε το χώρο που θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Θεώρησα ωστόσο να ετοιμάσει Σάββα να γίνει εδώ και όχι παραπέρα, ακριβώς στο σημείο που πριν είναι συγκλονιστικά γεγονότα αυτά για όσους μπαίνουν λίγο παρακάτω στην ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και ελπίζω όλοι μας σήμερα να μάθαμε κάτι από τη συγκλονιστική ιστορία του Ντρέδων. Ευχαριστώ πολύ. Ένα κάλεσμα λοιπόν στους συνοδημείς μας, στους διαδικτυακούς μας φίλους, στην Γεωργία την Αθανασοπούλου, την Τζούλη την Λιμπεροπούλου. Στην ομογένεια συνολικά, για να μην αδικήσω τον Ηλία του Φούτση, σε όλους τους συλλομοχωρήτες της ντρέδικης καταγωγής και σε μία νέα φίλη, την κυρία Δημητριάδη, μία νέα φίλη που δεν είναι της παρούσης, κάτι ωραίο, δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα προσωπικά, μία ξεχωριστή αγάπη, κυρία Δημητριάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς και την αγάπη μου, πραγματικά με μεγάλη αγάπη, τιμή στην οικογένεια του αείμνηστου Σωτήρη Τζαμουράνη, σε όλους τους εικαστικούς, στον μεγάλο δάσκαλο, δάσκαλε Αριστίδη Πατσόγλου, παγκόσμια Αριστίδη Πατσόγλου, έχουμε και εμείς τον Τάκη Κατσουλίδη. Παίρνω την αγάπη μου στον Τάκη τον Κατσουλίδη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θα δώσω πάλι στην κυρία Σερμή Τριανταφυλλίδου να κλείσει. Πραγματικά συγκλονίστηκα σήμερα. Νιώθω δεύτερο σπίτι μου. Πραγματικά Ισήρος. Ένα κάλεσμα σε όλους. Ελάτε να γνωρίσετε την ανθρωπινότητα της Ήρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ όλους τους διοργανωτές για την τιμή να είμαι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς. Να σας πω ότι τώρα που τελειώνουμε, μην φύγετε. Υπάρχει ένα κέρασμα λουκούμια χαλβαδόπιτες από τον Κορέ, κριτσινάκια από το αρτοπείο Σύριος και μαστίχα, τσίπουρο και ούζο από το Μακριονίτη. Είναι εδώ για όλους μας, έτσι, να κεραστούμε και να φάμε και να πιούμε, βεβαίως. Και να σας υπενθυμίσω ότι η εκδήλωση εδώ τελειώνει, αλλά για όσους θέλετε θα συνεχιστεί στο Σύρος Art Gallery, όπου θα γίνουν τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης «Συλλογή των Ντρέδων». Εμείς θα είμαστε εκεί, είναι εδώ ακριβώς από κάτω, οπότε με πολύ χαρά θα σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Βρισκόμαστε στη Σύρος Art Gallery. Είναι ο χώρος της εικαστικής τέχνης της Σύρου με μια ξεχωριστή προβολή που φιλοξενεί τη συλλογή των Ντρέδων και τα εγγένεια ήταν να γίνουν από τρεις ανθρώπους. Από τον κύριο Μάνο Πιτσικάλη, από τον δάσκαλο και πατριάρχη της εικαστικής τέχνης τον Αριστίδη τον Πατσόγλου και εμού. Μία έκπληξη όμορφη, ντρεδοχώρικη, σουλιμοχωρήτικη, συνοδεύει
την απόψινή εκδήλωση και τα εγκαίνια της έκθεσης. Μαζί μας είναι η Μελίνα Ιμπουσίου, η οποία κατάγεται από το Σουλιμά. Έχει τελειώσει και έχει σπουδάσει την ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος στο Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Μένει στην Ολλανδία, εργάζεται στην Ολλανδία, βρέχτηκε για διακοπές εδώ, είδε την αφίσα για τους προγόνους της και ήρθε να μας τιμήσει με την παρουσία της. Μία νέα τέτοια κοπέλα, το μέλλον των Τρέδων, δικαιούται να συμμετέχει και να κάνει τα εγκαίνια της έκθεσης. Μελίνα μαζί μας με τον δάσκαλο και τον... Μαζί, η Μελίνα τον κρατάει. Εδώ, με τον δάσκαλο, με τον δάσκαλο, πάμε. Πολύ ωραία, πολύ όλοι μαζί. Έλα, πρόεδρε. Έτσι, μαζί, έτσι, μπράβο. Μπράβο. Σας καλωσορίζουμε μαζί με την σύντροφο και συνειδητοποιήτρια Χριστίνα Λαχλάλη στο Siros Art Gallery, που όπως γνωρίζετε εδώ και 3 χρόνια κάνει εκθέσεις με επώνυμους γλύπτες, ζωγράφους, γενικά εικαστικούς. Θέλω πράγματι να ευχαριστήσω, δεν ξέρω, είναι εδώ ο Παναγιώτης ο Κουλουμπής, που με τη στενή φιλία του μου γνώρισε τον εξαίρετο Σταύρο Σταθόπουλο και μου είπε ότι είχε ένα όραμα να κάνει μια εκδήλωση σχετικά με τους Dreads. Μίλησα με τον Σταύρο, ενθουσιάστηκα με την ιδέα και όλο το... και είπαμε να το κάνουμε. Θέλω όλους να ευχαριστήσω όλους τους γλύπτες, ειδικά τον κύριο Αριστίδη Πατσόγλου, γιατί εκείνος ήταν και η αιτία να κάνουμε την καλερί μας στην Ερμόπολη, στη Σύρο. Είχαμε συζητήσει και μας παρότρινε και ήταν μεγάλη μας τιμή που ήταν ο πρώτος που ξεκινήσαμε μαζί και πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Θες να πεις κάτι, ναι. Τώρα θα ήθελα να δείτε την έκθεση, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αν θα μπορούσε κάθε καλλιτέχνης να μας πει και λίγα πράγματα για το έργο του. Κύριε Σαρτιστή, να μας πει για το έργο του, που είναι εδώ μπροστά μας. Δώσε το μικρό. Κύριε Αριστή, πιλάτε. Και για την κυρία Αλεξάνδρα. Ναι, είναι προσφορά. Εγώ είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν μιλήσω. Θα σας πω την ιδέα. Η ιδέα που για να το κάνω ήταν η συντηρήση των ανθρώπων. Και λίγο πολύ όλη η δουλειά μου πάνω σε αυτό βασίζεται. Οι σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό ήθελα να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, ναι. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Έλα, Γιώργο. Ναι, όπως είπε και ο Αριστίδης προηγουμένως, η χειρότερη για να μιλήσουμε είμαστε, για το έργο μας είμαστε ήδη καλλιτέχνη. Λοιπόν, το έργο το ονομάζω «Ντρέδες και ιστορία». Είναι φτιαγμένο από plexiglass και εποξικές ρητίνες. Και από πίσω φωτίζεται με φωτισμό LED. Αυτό έχει να κάνει, βλέπετε εδώ είναι και το θέμα του μεταλλείου των Τρέδων, αλλά όλο το άλλο έχει να κάνει με την ιστορία της Ελλάδος. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι υπαρκτά από το κεφάλι των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, από τον Απόλλωνα, από αρχαία εκθέματα, από τις ζωφόρους του Παρθενώνα, κλάδι Ελέας και πάρα πολλά πρόσωπα, τα οποία είναι παρακτά, δεν θα πω ποια είναι, αλλά είναι ένα σύνολο του πολιτισμού της χώρας. Και οι Ντρέδες έχουν το κεντρικό σημείο, γιατί
το χώρα, το έργο αυτό αποκνέει την ελευθερία, έτσι, αυτή είναι το νόημά του. Και νομίζω ότι από εκεί και εδώ και πέρα τα λόγια είναι περιτά. Μπορείτε να το περιεργαστείτε εσείς όπως θέλετε και όσο θέλετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες ποιος είσαι πρώτα. Ναι, είμαι ο Γιώργος Απιρούνιας. Θα σας πω πρώτα για το έργο αυτό, το οποίο το έχει φτιάξει ο γιος μου. Είναι φτιαγμένο με ξυλοπογιές. Ναι, και ναι, ξυλοπογιές. Δεν υπάρχει καμία απεικόνηση, όπως σας είπε και ο Σταύρος, για τον, για το Γιαννάκη το Μέλιο. Πήραμε ό,τι στοιχεία είναι και ό,τι στοιχεία έδωσε ο Σταύρος, τα διάβασε ο Σωτήρης και με τη φαντασία του πλέον έπλασε αυτή την εικόνα όσο μπορούσε καλύτερα του Γιαννάκη. Πίσω έχει κάνει το σημείο στο οποίο και πέθανε. Στο Λιώκας. Στο Λιώκας του εκεί από το οποίο πέθανε. Αδελφοκτόνο χέρι, δεν το σχολιάζουμε. Η διχόνια διεκδικητή της Ελλάδας. Εδώ το γεφύρι είναι υπαρκτό και σήμερα. Είναι βέβαια σε κακό χάλι, αλλά είναι υπαρκτό και σήμερα. Πήρα λοιπόν όσες φωτογραφίες μπορούσα από το γεφύρι, διάβασα και ό,τι υπήρχε και η απεικόνηση είναι ακριβώς, δηλαδή η τοποθεσία και το ανάγλυφο της περιοχής είναι ό,τι διάβασα, δεν έχω πάει ποτέ. Αυτό το έχω πάρει από φωτογραφία και ό,τι διάβασα από τις ιστορίες και από θέματα από διάφορους που μιλάγανε για αυτή τη μάχη. Λοιπόν, στη μάχη πάνω ήταν οι τέσσερις οπλακτικοί των Τρέδων που επιτέθησαν. Μέσα διακρίθηκαν αυτοί οι τέσσερις και ο σημειοφόρος τους που είναι πάνω στο ύψωμα. Καθήλωσαν τους Οθωμανούς και ιστορικά γράφεται ότι είναι η πρώτη μάχη που δόθηκε εναντίον τακτικού στρατού των Οθωμανών, στο οποίο οι Τρέδες τους ενίκησαν. Πιστεύω ότι έκανα ό,τι μπορούσε για να φανεί όσο δυνατόν πιο παραστατική μάχη. Συνήθως όταν μιλάμε για τα έργα, οι καλλιτέχνες, είναι υπερβολή. Τα έργα μιλάνε από μόνοι τους. Δηλαδή, κανείς μπορεί να διαβάσει ό,τι βλέπει, τέλος πάντων, ό,τι του βγάζει αυτό. Αλλά μια και είμαι εδώ τώρα να λέω Δρέδες, σαν τους αετούς. Είναι λιγορία. Είναι ένα Δρέτ, πάνω στα βράχια, όπως ζούσαν αυτοί, ορεσίβοι ήταν. Αριστερά υπάρχει ένας αητός, αλληλοσπράττουν ο ένας από τον άλλο. Ντρες κι αυτός. Και τους ενώνει η Δάφνη που είναι η δόξα. Μέσα από τα βράχια αλληλοκαλύπτονται, μέσα από τους βράχους, μέσα από τα βουνά. Και ένας παίρνει ζωή μέσα από τον άλλο. Εγώ θα έλεγα πως είναι η ψυχή του Ντρες αυτό. Ναι, είναι. Η ψυχή του Ντρες. Γι' αυτό καμιά φορά εμείς δεν πρέπει να μιλάμε. Είναι η ψυχή. Για πετε μας εσείς, κύριε Γιώργο. Εγώ πώς το βλέπω τώρα. Λοιπόν, είναι ο Ντρες, ο οποίος είναι μέσα στο βράχο, δηλαδή έχει γίνει ένα με το τοπίο, ένα με τη γη που τον έχει αναθρέψει. Μέσα του είναι βουνίσιος, έχει ζήσει στο βουνό. Βγάζει από μέσα του έναν αετό. Ο αετός είναι στο βουνό, δεν θα τον βρεις πουθενά άλλου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δείχνει το μεγαλείο της ψυχής των Τρέδων, οι οποίοι είναι ελεύθεροι και θέλουν να νιώθουν ελεύθεροι, από μέσα τους βγαίνει η ελευθερία. Είναι ο αετός. Εγώ έτσι το βλέπω. Να ευχαριστήσουμε όλους. Μπορείτε να περάσετε, να δείτε τα εκθέματα επώνυμων ζωγράφων. Δεν θα ονοματίσω κανέναν άλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
από σήμερον, την μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθώμεν ή να χαθώμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον εμείς οι απόγονοι του Περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων, υποδουλίαν τη αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία!